Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή την εκπομπή θα την κάνουμε κάποια στιγμή, διότι όσες φορές έχουμε συζητήσει για το ζήτημα των χρυσορυχείων, και έχουν περάσει 13-14 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από την πρώτη εκπομπή που κάναμε, για το θέμα αυτό, 97-98, όταν ξεκίνησε να συζητείται η υπόθεση εξόρυξης και εκμετάλλευσης χρυσού στην Θράκη, έχουν ακουστεί πάρα πολλά από πάρα πολλούς. Δεξιά, αριστερά, ο καθένας λέει το δικό του, είτε είναι επιστήμονας, είτε δεν είναι, είτε είναι πολιτικός, είτε δεν είναι, απλός κόσμος. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση και έχουν άποψη ακριβώς για το αντικείμενο που γνωρίζει ο καθένας πάρα πολύ καλά. Σήμερα, σε αυτή την εκπομπή που πριν από 2 μήνες, περίπου 3 μήνες, είχα πει ότι θα επιδιώξουμε να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους, θα τους ακούσουμε και οι ίδιοι θα ανταλλάξουν απόψεις. Το χρονικό όριο το αφήνουμε ανοιχτό και θα δούμε. Εμείς ως Δέλτα Τηλεόραση είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε αυτό το χρόνο για ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί ολόκληρη την περιοχή και είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, εν πάση περιπτώσει. Ξεκινώ αμέσως την παρουσίαση, που κι αυτή, επειδή βλέπετε πως ήδη είμαστε αρκετός κόσμος, αρκετοί συμμετέχονται στην εκπομπή αυτή, γι' αυτό και δεν γίνεται σε στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, δεν είμαστε Hollywood και δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλο στούντιο, οπότε φιλοξενούμαστε σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, στην ιδριακό κέντρο του Alexander Beach της Αλεξανδρούπολης και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ιδιοκτησία για την παραχώρηση. Οπότε πάω αμέσως στην παρουσίαση και αμέσως μετά θα μπούμε στην συζήτηση. Ξεκινώ εκτός πρωτοκόλλου, δεν λαμβάνω υπόψη μου το πρωτόκολλο, όπως έχετε καθίσει, οπότε τηλεοπτικά να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή παρουσίαση. Ο κύριος Αργύρης Πλέσιας, πρόεδρος του Παρατήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Μαζί μας επίσης ο κύριος Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, καθηγητής ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Δημοκρατίου. Ο κύριος Γιώργος Τριανταφυλλίδης, λέκτορας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπου κάνω λάθος θα με διορθώσετε, παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ. Και θα με συγχωρήσετε βεβαίως. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ, το λέω για να μην λέω στον καθένα, όλους πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας, είτε είστε από την Αλεξανδρούπολη, είτε από την Ξάνθη, από την Κομοτηνή, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Δημήτρη Θωμά από την Ένωση Χημικών Ελλάδας, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας, καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αναστάσιος Τερζής, εκπρόσωπος από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Εύρου. Ο κύριος Θανάσης Μακρής, Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το συνδυασμό Οικολογία Αλληλεγγύη. Επίσης μαζί μας ο κύριος Απόστολος Γκυγκούδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου. Ο κύριος Στάθης Μακρίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Μιχαήλης Σταματάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, κύριε πρόεδρε. Ο κύριος Κώστας Χατζικοσαντίνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης. Ο κύριος Τέλιος Κιάς, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίκουρος καθηγητής ο κύριος Κιάς. Ο κύριος Βουκουρεσλής, από το Επιμελητήριο Εύρου, εκπρόσωπος του Επιμελητήριου Εύρου. Ευχαριστούμε κύριε Βουκουρεσλή για την παρουσία σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μιχαήλ, από το ΙΓΜΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μάλλον η Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς, γεωλόγος ο κύριος Μιχαήλ, από το ΙΓΜΕ. Ο κύριος Νικόλαος Επιτρόπου, ο οποίος είναι διευθυντής της Περιφερειακής Μονάδας
του ΙΓΜΕ στην κεντρική Μακεδονία. Ναι, και γεωλόγος και τασματολόγος. Μάλιστα. Πάμε απέναντι τώρα, ο κύριος Γιάννης Πραγκίδης, λέκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης μαζί μας ο κύριος Διονύσης Χιόνης, καθηγητής Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ο κύριος Νικόλαος Αρβανιτίδης από την Περιφερειακή Μονάδα του ΙΓΜΕ στην Κεντρική Μακεδονία. Καλησπέρα σας. Καλύτερα να το λέμε ΙΓΜΕ, γιατί το τάδε... Το ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ. Εγώ τι είπα, ΙΓΜΕ. Από το... Το ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας. Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας. Και επίσης μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μαρκόπουλος, Γενικός Διευθυντής των Χρυσορυχείων Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα. Με τη δική σας επιμονή γίνονται όλα αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, όταν εννοώ τη δική σας, δεν είναι προσωπική, αλλά της εταιρείας, αλλά και άλλης εταιρείας στη δική μας περιοχή στη Θράκη, η οποία εδώ και αρκετό καιρό και αρκετά χρόνια ενδιαφέρεται να προχωρήσει μία επένδυση εξόρυξης και εκμετάλλευσης χρυσού με πάρα πολλή συζήτηση και πολλοί από τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν γνωρίζουν τόσο καλά το θέμα, λένε μα τι τέλος πάντων γίνεται, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα εδώ και 14-15 χρόνια και ακόμη να μην βρεθεί άκρη και να μαζεύονται όλοι αυτοί για να συζητούν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, σε εκδηλώσεις, σε ημερίδες και όλα τα υπόλοιπα, τι έχει συμβεί και δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί δεν βγαίνει κάποιος και να πει ναι, μπορείτε να το κάνετε αυτό ή όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και να τελειώνουμε. Προετοιμάστε την απάντησή σας, επειδή ήμουνα στην παρουσίαση, θα πρέπει να συνεχίσω και να πω ότι είχαμε και άλλους προσκεκλημένους, οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν ή δεν απαντήσανε. Για παράδειγμα, είχαμε καλέσει την οικολογική εταιρεία Εύρου, δεν είχαμε απάντηση. Είχαμε καλέσει τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ευάγγελο Λαμπάκη, δεν είχαμε απάντηση. Είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Θεόδωρο Αγγλιά, επίσης δεν είχαμε απάντηση. Και τον κύριο Γιώργο Ντόλιο, την κυρία Όλγα Ρενταρή, την κυρία Ελένη Τσιαούση, τον κύριο Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο, βουλευτές Εύρου, οι οποίοι δεν μπορούν να παραβρεθούν, δεν θελήσανε να παραβρεθούν. Η κυρία Γεωργία Νικολάου, αντιπεριφερειάρχης Εύρου, η οποία επίσης δεν ήθελε να παραβρεθεί, όπως επίσης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας Εύρου δεν ήθελε να παραβρεθεί. Δεν μπορέσανε να παραβρεθούν για διαφόρους λόγους ο κύριος Ανέστης Φιλιππίδης, καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για πρόβλημα προσωπικό της τελευταίας στιγμής, ο κύριος Δημήτρης Αναστασιάδης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου λόγω εκλογών, ο κύριος Σεργενλίδης, λέκτορας κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου, επειδή είχε εξεταστική και δεν μπορούσε να παραβρεθεί. Και έχουμε επίσης τρεις απαντήσεις, οι οποίες είναι γραπτές και θα μου δώσετε μερικά λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα, να διαβάσω τις απαντήσεις των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι προσεκλήθησαν και δεν μπορέσανε να παραβρεθούν. Πρώτα να ξεκινήσω από τον πρόεδρο του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικός Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Καριωτάκη, ο οποίος λέει, κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να μιλήσω στην εκπομπή της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης με θέμα αλήθεια για το χρυσό, ανοιχτός διάλογος για την επένδυση χρυσού στο Πέραμα. Σαν πρόεδρος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, δηλώνω ότι θα προσπαθήσω να συμμετάσχω ως ακροατής, δοθέντος ότι δεν έχω καμία γνώση ειδικού στο άνω θέμα. Εκείνο το οποίο θέλω να δηλώσω και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν η δήλωσή μου αυτή να αναγνωστεί από την εκπομπή, είναι το ότι η Εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης στήριξε το σωματείο μας στις δράσεις του τα τελευταία δύο χρόνια σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Εάν δεν είχε την οικονομική συνδρομή της, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης θα είχε διαλύσει τα περισσότερα τμήματά του και δεν θα είχε παραμείνει στην πρώτη εθνική κατηγορία της πετοσφαίρησης, ούτε θα είχε βγει πρωταθλήτρια Ελλάδας η εφηβική μας ομάδα. Και επειδή ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού, η Εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης με τις χορηγίες της σε όλα σχεδόν τα σωματεία της πόλεως μας έχει αναγνωριστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των Αλεξανδροπολιτών ως απαραίτητη για την υλοποίηση των επιδιώξεών τους στο πεδίο του πολιτισμού. Ο κ. Καριωτάκης, πρόεδρος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Επίσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Πολιτεία Θράκης, ο Ναύαρχος στην Αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, ο κ. Παπανικολόπουλος, για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να παραβρεθεί, έστειλε επιστολή. Έλαβα την πρόσκλησή σας για την εκπομπή που την αναλώνει η ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση τη Δευτέρα
20 Ιουνίου με θέμα «Όλη η αλήθεια για το χρυσό», ανοιχτός διάλογος για την επένδυση χρυσού στο Πέραμα. Δυστυχώς, λόγω απουσίασμα από την Αλεξανδρούπολη για οικογενειακούς λόγους δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ. Ωστόσο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία να οργανώσετε επιτέλους μια ανοιχτή συζήτηση με όλους τους φορείς και τους επιστήμονες που έχουν γνώση και ενδιαφέρον για το έργο χρυσού στο Πέραμα. Η θέση της Ένωσης Πολιτών Πολιτεία Θράκης και η δική μου προσωπικά σχετικά με την αξιοποίηση του χρυσού στην περιοχή μας έχει εκφραστεί ανοιχτά και δημόσια με δημοσιεύματα, αλλά και στις εκδηλώσεις που έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να στερούμε από τον τόπο μας επενδυτικές ευκαιρίες και σοβαρά αναπτυξιακά έργα, ζητώντας ταυτόχρονα την αυστηρή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Για την περίπτωση του έργου χρυσού στο Πέραμα, θεωρούμε ότι η πρώην Νομαρχία Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης όφυλαν, τουλάχιστον για λόγους ίσης μεταχείρισης, να λειτουργήσουν ανάλογες επιτροπές με αυτές που έκαναν για τον πετρελαιαγωγό. Είναι βέβαιο ότι και για τη λειτουργία των χρυσορυχείων καθορίζονται όροι, μέτρα, διαδικασίες και κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία. Οφείλουμε να τη σεβαστούμε για το καλό του τόπου μας και για την έξοδο από τη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα και η περιοχή μας ιδιαίτερα. Και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι για έναν επικοδομητικό και ουσιώδη διάλογο. Τελευταία γραπτή απάντηση από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχείων, την οποία επίσης καλέσαμε να παρευρεθεί με εκπροσώπους της. Η Επιτροπή λοιπόν γραπτά λέει ναι στην ανάπτυξη, ναι στην υγεία, ναι στο περιβάλλον, όχι στα χρυσορυχεία. Στη χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, το δίλημα περιβάλλον ή ανάπτυξη τίθεται πιο εκβιαστικά από ποτέ. Στην περιοχή μας, όπου το αρνητικό πρόσημο της ανάπτυξης φαντάζει απειλητικό, οποιαδήποτε υπόσχεση για θέσεις εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασθενήσει μνήμες, να βραχυκυκλώσει λογικές, να αλώσει βουλήσεις, να κάμψει αντιστάσεις. Σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και με την τιμή του χρυσού να καλπάζει, η τοπική κοινωνία δέχεται μια ανηλαιή επίθεση για να αλλάξει τη στέρεη, αταλάντευτη και εκφρασμένη με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους θέση της, που είναι ναι στην υγεία, ναι στο περιβάλλον, ναι στην πραγματική ανάπτυξη, όχι στα χρυσορυχεία. Θα πρέπει για ακόμη μια φορά να θυμίσουμε σε όλους ότι η θέση μας αυτή αποκτήθηκε μετά από εξαντλητική και βασανιστική μελέτη. Είναι άλλωστε αυτονόητο και προφανές ότι όλοι οι φορείς των δύο νομών αγωνιούν, περισσότερο τουλάχιστον από τους χρυσοθύρες, για κάθε νέα επένδυση, για κάθε νέα θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό και με έντονο το ενδιαφέρον για την επένδυση των χρυσορυχείων, διοργανώθηκαν πλήθος ημερίδων, ομιλιών, εκδηλώσεων, όπου κλήθηκαν και ανέπτυξαν τις θέσεις τους οι πάντες, εκπρόσωποι των εταιριών χρυσού, των εταιριών παραγωγής κυανίου, καθηγητές πολυτεχνείων, πανεπιστημίων, εκπρόσωποι μιλητηρίων, ινστιτούτων κτλ. Ερευνήθηκαν μέχρι κεραίας τόσο το προσδοκόμενο όφελος, όσο και ο πιθανός κίνδυνος από την επένδυση των χρυσορυχείων. Έτσι, είμαστε πλέον σίγουροι ότι το όποιο προσδοκόμενο όφελος για την τοπική και εθνική οικονομία από την επένδυση του χρυσού είναι μηδαμινό μπροστά στον κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία τη δική μας, των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Η οποιαδήποτε λοιπόν προσπάθεια αναψηλάφισης της υπόθεσης με πρόχειρες αβανταδόρικες ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις εκπορεύεται από κέντρα που έχουν κάθε λόγο, χρησιμοποιώντας δούριους ύπους, να παρουσιάσουν τον λύκο σαν πρόβατο, τις λίγες προσωρινές θέσεις εργασίας σαν την εκμυδένιση της ανεργίας, το μηδενικό όφελος στην οικονομία σαν απάντηση στην κρίση και το κιάνιο σαν αγιασμό. Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν προτιθέμεθα να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας καμία παρόμοια εκδήλωση και απαιτούμε επιτέλους από την κυβέρνηση, υλοποιώντας έμπρακτα τη δηλωμένη θέση της, να κλείσει μια για πάντα το θέμα χρυσό στην περιοχή μας, επιτρέποντάς μας έτσι να ασχοληθούμε με τα ζητήματα της πραγματικής ανάπτυξης, χωρίς να σπαταλάμε ενέργεια, δυναμισμό και από θέματα ενότητας και αξιοπρέπειας για θέματα χιλιοϊπωμένα και τελεσίδικα αποφασισμένα. Φτάνει πια. Αυτή είναι η επιστολή της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχείων. Θα μου επιτρέψετε δύο σχόλια δικά μας στην εκπομπή μας, γιατί εδώ δεν είναι ούτε ημερίδα, ούτε εκδήλωση, ούτε τίποτα άλλο. Είναι εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης και επειδή την είχαμε προαναγγείλει 2-3 μήνες προηγουμένως, γι' αυτόν τον λόγο και την κάνουμε. Νομιμοποίηση εκδήλωσης με την παρουσία της Διανομαρχιακής Επιτροπής Εύρου Ροδόπης κατά των Χρυσορυχείων δεν νομίζω ότι ευσταθεί, ότι χρειάζεται η παρουσία της Διανομαρχιακής για να νομιμοποιείται οποιαδήποτε εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση εδώ πέρα δεν είναι ούτε γιάφκα, ούτε κρυφή, ούτε παράνομη. Είναι ολάνυχτη, ορθάνυχτη, δημοκρατικότατη και δεν χρειάζεται καμία νομιμοποίηση από καμία Διανομαρχιακή Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και λαμβάνω εγώ προσωπικά την ευθύνη αυτού που λέω. Όπως επίσης για το υπόλοιπο που αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση. Γι' αυτό που αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση ότι έχουν γίνει ανάλογες εκδηλώσεις με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων από καθηγητές πολυτεχνείων, πανεπιστήμιων κτλ. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή παρακολουθώ το θέμα
εδώ και 14 χρόνια, ότι όλοι εσείς που είστε εδώ αποτελείτε ένα σύνολο που νομίζω πως δεν έχει ξαναγίνει σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Τόσοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής δεν έχουν μαζευτεί για να μπορέσουν να συζητήσουν μεταξύ τους και να πούν ο καθένας αυτό το οποίο πιστεύει. Δεν προσπαθώ να ευλογήσω τα γένια της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν έχουμε οποιονδήποτε αντίλογο. Και προς επίρρωση των όσων λέω, θα πρέπει να πω ότι μαζί μας αυτή τη στιγμή, και λίγο καθυστερημένα αλλά δεν πειράζει, είναι απέναντί μου ο κύριος Γιάννης Πασπαλιάρης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε από την Αθήνα. Είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών, Μεταλλίων και Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και επίσης μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Τσακαλάκης, που και αυτός τώρα ήρθε, καλησπέρα σας, από το Τμήμα Μηχανικών, Μεταλλίων και Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας παρουσία. Όπως προείπα, πάμε σε μία πρώτη τοποθέτηση, μία πρώτη ενημέρωση που θα ζητώ από τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί στη γωνία εσείς είστε, κύριε Μαρκόπουλο, η εταιρεία σας είναι στη γωνία στην υπόθεση αυτή. Μία πρώτη ενημέρωση που βρισκόμαστε σήμερα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα παρακαλώ. Οι περισσότεροι από τους συνομιλητές μας γνωρίζουν το αντικείμενο. Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάτι καινούριο που δεν γνωρίζουν. Το καινούριο είναι ότι έχουμε η εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης που θέλει να υλοποιήσει ένα έργο χρυσού. Το ξέρουμε όλοι στο πέραμα. Έχει υποβάλει προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και 20 μήνες. Mm. Και εκεί έρχομαι να απαντήσω λίγο 20 μήνες με την έννοια ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχουμε απάντηση. 20 μήνες δεν έχουμε απάντηση από το Υπουργείο. Έχουμε ένα έλλειμμα, νομίζω, ότι δεν υπάρχει απάντηση από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Ένα δεύτερο, και στα πλαίσια αυτά και μετά από αυτό το, και σαν αποτέλεσμα όλης αυτής της καθυστέρησης, η εταιρεία έχει υποβάλει και φάκελο για την, να μπει στο Fast Track, την νέα διαδικασία που έχει φτιάξει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Επενδύσεων, ώστε να ενταχθεί στο Fast Track, στη διαδικασία Fast Track για την επιτάχυνση της αδειοδότησης. Και τι σημαίνει αυτή η διαδικασία τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, δηλαδή χρονικά πού βρίσκεστε, τι περιμένετε, είπατε 20 μήνες, αλλά. Ναι, τώρα με τη διαδικασία Fast Track υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, ναι, οι οποίες έχουν τεθεί από τον νόμο. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να απαντήσει η Υπουργική Επιτροπή για το έργο χρυσού, αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει, και εφόσον προχωρήσει, έχει μια δίμηνη προθεσμία για την αδειοδότηση. Εμάς μας ρωτάει κανένας εδώ πέρα, σε τοπικό επίπεδο. Βέβαια, η διαδικασία παραμένει ίδια, δεν θα αλλάξει τίποτα. Παραμένει ίδια. Απλώς δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί κάποιος από την Αθήνα και να μας πει ότι θα γίνει αυτή η επένδυση και θα τρέχουν μετά να κάνουμε διαδηλώσεις, ιστορίες κτλ. Θα μας ρωτήσει κάποιος. Εννοώ τους εκπροσώπους μας. Η δημόσια διαβούλευση υπάρχει, επιταχύνεται η διαδικασία. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, δεν τον έβγαλα εγώ. Είναι συγκεκριμένος και η δημόσια διαβούλευση κανονικά υπάρχει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Όσον αφορά το δικό σας σχέδιο, έχει αλλάξει κάτι? Σύμφωνα με την παλιά πρόταση της εταιρείας, βεβαίως η καινούργια πρόταση που υπάρχει έχει καταργήσει τη λίμνη τελμάτων. Είναι μια διαφορετική πρόταση. Έχει καταργηθεί η λίμνη τελμάτων. Έχουμε φίλτρα, φιλτρόπρεσες, τα οποία δεν έχουμε λίμνη τελμάτων. Έχουμε ανακύκλωση του νερού. Έχουμε πολύ μικρότερη κατανάλωση. Έχουμε πολύ μικρότερη περιοχή που καταλαμβάνουμε, περιοχή κατάληψης, mm-hmm, γύρω στα 714 στρέμματα. Είναι μια νέα πρόταση, η οποία είναι σύμφωνη πάντα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την ελληνική νομοθεσία και είναι ακόμη πιο προχωρημένη και ακολουθεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Πριν πάρουν το λόγο οι επιστήμονες που έχουν άποψη επί του θέματος, αυτό το σχέδιό σας όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα, σε ποιους είναι γνωστό σήμερα? Σε όλους. Σχεδόν σε όλους. Έχουμε συνεργαστεί με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ναι. Έχουμε κάνει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με μελετικό στους ωφέλους. Έχουμε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για την υδρογεωλογία, με τον κύριο Κίλια από το Γεωλογικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης για την τεκτονική, με το Πανεπιστήμιο της Θράκης, το Οικονομικό Τμήμα για την οικονομικότητα του έργου. Και γενικώς έχουμε καταθέσει το φάκελό μας σε πάρα πολλούς και στο Υπουργείο κυρίως. Παρακαλώ, κύριε Σκιά. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα το θέμα της ύπαρξης και της πρόσβασης στις μελέτες που υπάρχουν. Γι' αυτό ρώτησα εγώ τον κύριο Μαρκόπουλο. Εσείς δεν έχετε πρόσβαση, δηλαδή? Ναι, εγώ πρόσφατα
Πληροφορήθηκα ότι, βέβαια, έχει, το ξέρω ότι έχει κατατεθεί από καιρό, αλλά δεν υπήρχε δημοσιευμένη η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρόσφατα προχθές ζήτησα και μου δώσανε, υποτίθεται έτσι με τρόπο ιδιωτικό, ας πούμε, αυτή την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την κύρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν υπάρχει, δεν την ξέρω. Ούτε επίσης έχω πρόσβαση, ούτε γνωρίζω τις συνοδευτικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν κτλ. Που για έναν επιστήμονα αυτά είναι βασικά εργαλεία για να διαμορφώσει μια άποψη και να κάνει μια κριτική. Τι προβλέπετε, κύριε Μαρκόπουλε, πάνω σε αυτό? Θα σας πω. Στο θέμα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν την έχουμε δώσει και δεν έχει γίνει βεβαίως. Θα γίνει εφόσον έχουμε την πρώτη. Είναι η προμελέτη τώρα. Έχει γίνει προμελέτη, η οποία έχει δοθεί σε αρκετούς φορείς. Παρότι είναι η διαδικασία της προμελέτης, δεν προβλέπει δημόσια διαβούλευση. Απλώς πηγαίνει στο Υπουργείο, το Υπουργείο κάνει παρατηρήσεις, βάζει όρους πάνω στους οποίους θα κάνουμε εμείς μετά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η οποία θα γίνει μετά η δημόσια διαβούλευση πάνω σε αυτή τη μελέτη. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε διάθεση από πολλούς να την πάρουν, στον κύριο Σκιά όντως τη δώσαμε πριν από μερικές μέρες. Α, τη δώσατε σαν εταιρεία δηλαδή, όχι. Όχι, σαν εταιρεία. Γιατί η προμελέτη πηγαίνει μόνο στο Υπουργείο, το οποίο γνωμοδοτεί και λέει, για να μην μπερδεύεσαι και κάνεις μελέτες και μπαίνεις έξω από μια εταιρεία, αν είναι να μην γίνει το έργο, του λένε μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται να γίνει, ή αν γίνει, κάντε κάπως διαφορετικά από ό,τι βλέπεις στην προμελέτη. Δηλαδή, στην ουσία, το Υπουργείο δίνει κατευθύνσεις επί της προμελέτης για να γίνει μελέτη. Η δημόσια διαβούλευση σήμερα με την νομοθεσία γίνεται μετά πάνω στην μελέτη. Μάλιστα. Θα μου πείτε γιατί έχουμε φτάσει στη δημόσια διαβούλευση σήμερα, ένα κομμάτι της δημόσιας διαβούλευσης είναι και αυτό, χωρίς να έχει γίνει η μελέτη. Έχουμε στην προμελέτη. Είναι γιατί το έργο είναι αρκετά δημοφιλές σε τοπικό επίπεδο εδώ και καιρό, και ενώ εντός παρανθέσεως και εκτός παρανθέσεως. Και επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, η εταιρεία αποφάσισε εδώ και καιρό να δώσει και την προμελέτη σε πολλούς φορείς για να την μελετήσουν, παρότι δεν προβλέπεται από τη διαδικασία. Πάντως, επισημαίνω το πρόβλημα της νομοθεσίας. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στην νομοθεσία που έπρεπε να διασφαλίζει. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Θα πούμε συνέχεια. Εγώ προσωπικά έχω κάνει και 2-3 εργασίες πάνω στα ζητήματα αυτά τα νομοθετικά για να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον και τις διαδικασίες. Θα πούμε αναλυτικά αυτά, κύριε καθηγητά. Πάμε σε μια πρώτη διακοπή, κυρίες και κύριοι. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να πάρουν ένα-ένα οι προσκεκλημένοι μας το λόγο. Ο καθένας έχει το χρόνο και μετά μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε αυτήν την εκπομπή για το θέμα της εξόρυξης και εκμετάλλευσης χρυσού στην Θράκη, αλλά με τους καλεσμένους που έχουμε σήμερα εδώ πέρα θα το πάμε και παραπέρα, νομίζω, και γενικά με το ζήτημα αυτό τι γίνεται με τον ορυκτό πλούτο στην χώρα μας, γιατί υπάρχουν μαζί μας επιστήμονες που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα. Δίνω πρώτα τον λόγο, όπως είπα και στο πρώτο μέρος στην εισαγωγή μου, εκτός πρωτοκόλου, αναλόγως με το πώς έχουμε καθίσει όλοι μας, στον κύριο Πλέσια, τον πρόεδρο του Παρατήματος Θράκης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Μια πρώτη τοποθέτηση. Περιφερειακό τμήμα. Το περιφερειακό τμήμα, ναι. Νομίζω ότι η ερώτηση που θέσατε στην αρχή, γιατί τραβάει όλη αυτή η υπόθεση αρκετά χρόνια, εμείς τουλάχιστον σαν Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα εδώ και 12 χρόνια, θα έλεγα. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ απλό και εύλογο. Υπάρχει από τη μία πλευρά ένα επενδυτικό ενδιαφέρον, που μάλιστα τον τελευταίο καιρό γίνεται ακόμα ισχυρότερο, διότι οι οικονομικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν την οικονομικότητα και την βιωσιμότητα, την οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας πρότασης. Και από την άλλη τη μεριά υπάρχει μία κοινωνία που φοβάται. Εμείς, σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, τι κάναμε εδώ και 12 χρόνια? Γιατί, όπως ξέρετε, είμαστε ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και υπό αυτήν την έννοια έχουμε μια βαριά ευθύνη θεσμικά, και θεσμικά και για την τοπική κοινωνία. Κάναμε συνέδριο και μάλιστα θα ήθελα, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια, την μάζοξη, αν θέλετε, την επιστημονική μάζοξη, την έχουμε κάνει από το 2002 εμείς με παγκόσμια πρόσκληση επιστημόνων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ζητήματα περιβάλλοντος, ζητήματα τεχνολογίας, ζητήματα μεθοδολογίας, όλα τέθηκαν στο τραπέζι. Έχετε απόλυτο δίκαιο, τώρα έχουμε 2011. Μα ακριβώς είναι σημαντικό και γι' αυτό το λόγο εμείς κρατάμε το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε όμως ότι μετά το 3-4 δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Τώρα ξαναεμφανίστηκε το 9, έτσι. Άρα, εννοείται δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Εταιρικό ενδιαφέρον ενδιαμέσως. Για να προχωρήσει η επένδυση. Ξαναεμφανίστηκε η μελέτη, όπως λέει ο κ. Μαρκόπουλος, το 2009.
Θέλω να πω, ας πούμε, ότι υπήρχαν και κενά τα οποία δικαιολόγησαν όλη αυτή την ενασχόληση. Η δική μας όμως ενασχόληση σαν τεχνικό επιμελητήριο ήταν σταθερή. Έχουμε δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο έχει να κάνει με την βέλτιστη, αν θέλετε, ανάπτυξη ενός σπόρου και από την άλλη τη μεριά ζητήματα περιβαλλοντικής διασφάλισης και διασφάλισης του πολίτη. Αυτά τα δύο πράγματα, εμείς τουλάχιστον σαν τεχνικό επιμελητήριο, τα κρίναμε και νομίζω ότι η κοινωνία εδώ πέρα κατανόησε τους σημαντικούς κινδύνους που υπήρξανε από τις προτάσεις της περίοδου εκείνης. Νομίζουμε ότι συμβάλαμε πάρα πολύ ακριβώς στο να μην υπάρξει καμία αδειοδότηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε και ρωτάτε μάλιστα εύλογα, μα είναι τόσο παράξενη αυτή η ελληνική πολιτεία που 10 χρόνια δεν μπορεί να ασχοληθεί και να δώσει ένα ναι ή ένα όχι. Προφανώς, ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες που έχουν γίνει, τις έρευνες που έχουν γίνει, τις ενστάσεις που έχουν γίνει, δεν αποφάσισε ότι αυτό το πράγμα που ζητιέται μπορεί να αδειοδοτηθεί με ευκολία και γι' αυτό δεν αδειοδότησε μέχρι στιγμής. Σήμερα, και χαίρομαι ιδιαίτερα, ακούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Πρόσφατα εμείς πήραμε την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σαν τεχνικό επιμελητήριο. Αποτελεί μια πρόταση διαφοροποιημένη. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι η περιβαλλοντική διάσταση που βάζαμε πριν από μερικά χρόνια και η οποία έλεγε έχουμε ευθύνη σαν γενιά να δώσουμε έναν καλύτερο πλανήτη, μια καλύτερη κοινωνία στην επόμενη γενιά, έρχεται ακριβώς και κουμπώνει. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η καθυστέρηση αυτών των ετών έφερε μια καλύτερη, αν θέλετε, ενδεχομένως όπως λέει η εταιρεία, πρόταση. Δηλαδή θέλει ισχυρή, αν το θέλετε, αντίδραση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις όποιες προτάσεις. Αυτή την πρόταση εμείς, όπως κάναμε και τότε σαν τεχνικό επιμελητήριο, θα την κρίνουμε με τους αντίστοιχους δικούς μας επιστήμονες. Και θα βγάλετε ένα πόρισμα. Και θα βγάλουμε κάποιο πόρισμα. Ήδη έχουμε κάνει ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από σημαντικά στελέχη, ας πούμε, του δυναμικού μας. Είναι ο κύριος Διαμαντής, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, είναι ο κύριος... Λογικό είναι να τους ξεχνάμε, αλλά πάντως δεν είναι ίδια τα πράγματα όπως πριν, λέτε. Υπάρχει διαφοροποίηση. Υπάρχει μία διαφοροποίηση. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε τονίσει την εποχή εκείνη και είχαμε αναδείξει την επικινδυνότητα ήταν η χρήση του κυανίου. Κρίνουμε πάλι και με όλη την καχυποψία, αν θέλετε, καχυποψία μέσα σε εισαγωγικά, με την επιστημονική, αν το θέλετε, καχυποψία που οφείλουμε τελικά να την έχουμε μπροστά μας για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Στη φάση εμείς αυτό εδώ βρισκόμαστε. Και προφανώς πότε θα έχουμε να αναμένουμε το πόρισμά μας. Ορίστε. Πότε μπορεί να το αναμένουμε. Πιστεύω ότι σε κάποιους λίγους, 2-3 μήνες ενδεχομένως θα έχουμε ένα με πόρισμα. Με το φθινόπωρο δηλαδή θα υπάρχει. Θα έχουμε ένα πόρισμα. Μάλιστα. Για το πώς μπορούμε να... Σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Θεόδωρο Κωνσταντινίδη από το Εργαστήριο Υγιεινής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, διευθυντής του Εργαστήριου Υγιεινής, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής του Δημοκρατίου. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Έχοντας να εκφράσω το χώρο της ιατρικής και μάλιστα δυστυχώς έχουμε και την απουσία του Προέδρου μας στον Ιατρικό Σύλλογο του κ. Αναστασιάδη, έχω να κουβεντιάσω με έναν τρόπο που μάλλον μοιάζει να είναι από την άλλη πλευρά σε αυτό το τραπέζι σε σχέση με όλες τις άλλες διαστάσεις. Μάλιστα, ο κ. Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου έρχεται να εκφράσει τον τεχνικό κόσμο. Αντιστοίχως, κατά πάσα πιθανότητα, μαζί με τον συνάδελφο από το Φαρμακευτικό Σύλλογο, που είναι επίσης συνάδελφος γιατρός, έχουμε να εκφράσουμε τον ιατρικό χώρο. Λοιπόν, πώς έχουμε να απαντήσουμε σαν επιστήμονες σε αυτά τα ζητήματα? Πρώτα απ' όλα, μην τυχόν και περιμένουμε κάποιο τύπου μονολεκτική απάντηση. Υποθέτω, δεν πρόκειται για αμερικανικού τύπου δικαστήριο εδώ. Επιπρόσθετα, πολιτική τοποθέτηση από έναν επιστημονικό φορέα δεν θα περίμενε κανείς. Μήπως και δεν είναι έτσι όμως? Δηλαδή, από τη σκοπιά της υγιεινής, και μάλιστα το εργαστήριό μας από τον αείμνηστο καθηγητή Σταθόπουλο είχε ονομαστεί Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, έχουμε να εκφράσουμε πολιτική άποψη και αυτό είναι επιστημολογικό δεδομένο. Δηλαδή, κάθε τύπου ανάπτυξη θα προτιμούσαμε από τη σκοπιά των υγιεινολόγων να έχει το χαρακτήρα της αειφορίας, που είναι αρκετά του σειρμού η έκφραση πια.
πολύ συμβατικά η ανάπτυξη να μην έχει καταστροφικές μεθόδους, ιδιαίτερα στο περιβάλλον. Okay, όλα αυτά, ωστόσο έχουμε να διαδραματίσουμε σαν επιστήμονες έναν εντελώς τεχνικό ρόλο, συμβουλευτικό σίγουρα, όπως έχει να συμβουλεύσει ακόμα και ο χειρουργός σε μια επέμβαση, άρα συμβουλευτικός είναι ο ρόλος που έχει να διαδραματίσει ο ιατρικός χώρος. Σε ποιο πεδίο όμως? Στο πεδίο των πιθανών εμπλοκών περιβαλλοντικών παραμέτρων, της ρύπανσης δηλαδή, και ποιας ρύπανσης συγκεκριμένα, πάρα πολύ συμβατικά, της ρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα, του περιβάλλοντος γενικότερα, εν πάση περιπτώσει, αλλά της σύνδεσης με την υγεία, η οποία είναι δύο λόγια ούτως ή άλλως. Έχει να τεκμηριώσει πρώτα απ' όλα τις πιθανές υπερβάσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων, αν και εφόσον υπάρχει νομοθεσία και συγκεκριμένα όρια, αλλά και αν δεν υπάρχει, επίσης δεν χάλασε ο κόσμος. Το στοχαστικό πρότυπο που έχουμε να ακολουθήσουμε έχει να κάνει συγκρίσεις με την υπάρχουσα κατάσταση. Και αυτό να συνδεθεί, όπως προείπα άλλωστε, με ζητήματα δικτών υγείας στον πληθυσμό αναφοράς της περιοχής. Για να γίνει αυτό προοπτικά, με μια συνέχεια, απαιτεί μια επιδημιολογική λεγόμενη επιτήρηση που αφορά από τη μια μεριά μετρήσεις στο περιβάλλον, στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που υπονόησα πρωτήτερα και δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε τόσο τεχνική κουβέντα, όπως επίσης και στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού. Η κατάσταση υγείας του πληθυσμού, μάλιστα, έχει μια διπλή διάσταση. Πρωτίστως είναι η κατάσταση υγείας των πιθανών εργαζομένων, αφού μιλούμε για μια πιθανή εγκατάσταση αυτού του τύπου ανάπτυξης, όπως επίσης και στο γενικό πληθυσμό της περιοχής. Για όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι οι συχνές παρατηρήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα οι όποιες μετρήσεις που δεν υφίστανται. Πού ναι, αφού δεν έχει γίνει τίποτα. Θα πρέπει να μπορούν να συγκριθούν με κάποιες αρχικές τιμές. Με αυτή την έννοια, επομένως, είναι θέμα δημόσιας υγείας συνολικότερο, που αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση της περιοχής μας. Άρα χρειάζεται μια πρώτη καταγραφή εκ των προτέρων για να παρακολουθεί μετά. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι την κάνουμε αυτή την πρώτη καταγραφή, αλλά όχι τόσο εξειδικευμένη. Ωραία, επειδή θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά. Απλά κάτι πολύ απλό να σας ρωτήσω. Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από κάπου που υπάρχει μια παρόμοια ανάλογη λειτουργία? Από τη σκοπιά της υγιεινής του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής ιατρικής, θα έπρεπε να είναι τοπικά, τοπικού χαρακτήρα. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω διόλου την βιβλιογραφική διερεύνηση του θέματος. Κάθε περιοχή τα δικά της χαρακτηριστικά, λέτε, και δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις. Με αυτή την υπόνοια είναι. Μάλιστα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, λέκτορας τμήματος χημικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ίσως είναι λίγο προθέστερη η δική μου τοποθέτηση. Έπρεπε να ακουστεί άνθρωπος ο οποίος θα ανέπτυσε το τι ζητάει η μεταλλουργία του χρυσού. Ναι. Και μετά έρχομαι τώρα εγώ, ο οποίος έχω μια δεδομένη θέση εδώ και 12 χρόνια, να πω πρώτος εγώ την άποψή μου. Όχι, θα ξαναπείτε μετά. Δεν πειράζει. Το σέβομαι. Όχι, θα ξαναπείτε μετά. Δεν έχει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ και μάλιστα και ο πρόεδρος του Τμήματος των Μεταλλιολόγων, δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο η εκδήλωση αυτή να πάρει χαρακτήρα κριτικής του ορυκτού πλούτου. Αυτό το οποίο ξεκίνησα και το πρότεινα στην κοινωνία μετά από μεγάλη σκέψη ήταν το μέγεθος της επέμβασης στο επίπεδο του χρυσού. Δηλαδή, μας προβλημάτισε ακόμη από τότε που έγινε η διμερίδα του ΤΕΕ. Καλά, έχουμε δύο προτάσεις. Αυτές είναι. Τι διάσταση θα πάρουν? Αυτό που λέγεται στρατηγική του θέματος. Αυτό λοιπόν το θέμα το είδαμε και σε επίπεδο Θράκης και μετήχα σε όλες τις επιτροπές, αν θέλετε, που έκριναν τις διαδικασίες, αλλά και στη Χαλκιδική. Για να μην τρώω το χρόνο των υπόλοιπων, η μεταλλουργία του χρυσού ζητάει να πάρει χρυσό από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη σε περιεκτικότητες στα πετρώματα της τάξης του γραμμαρίου στον τόνο. Ο χρυσός αυτός για να βγει απαιτεί δύο πράγματα. Γιγαντιές εξορίξεις. Εδώ η περίπτωση Περάματος είναι μια μικρή εξόριξη, αλλά εγώ είμαι και στο παιχνίδι της Χαλκιδικής. Εκεί έχει μπει στόχος όλη η Βόρεια Χαλκιδική, κυριολεκτικά.
γιγαντιές εξορίξεις, άλεση των πετρωμάτων και άνωση των πετρωμάτων και διαχείριση των κιανιούχων πολφών κατά το Δοκούν. Δεν θα επεκταθώ πιο πολύ σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, την ιδέα αυτή, έφτασε σε επίπεδο να την κρίνω σαν παράνοια. Ρωτήθηκα λοιπόν αν έχει δικαίωμα μια γενιά να χαρακτηρίσει κοίτασμα τέτοια περιεκτικότητα, να επέμβει με την κιάνωση, να αφαιμάξει κυριολεκτικά τα μέταλλα σε γιγαντιές ποσότητες από τη Μακεδονία και τη Θράκη, να την παρατήσει τη γη και να φύγει. Σκόπευα, δεν ήξερα τι χαρακτήρα θα έπαιρνε η συζήτηση, αλλά επειδή βρέθηκα σε πάρα πολλά φόρα και δέχτηκα και προσωπική κριτική, τον τελευταίο καιρό με επιβεβαιώνουν σημαντικοί άνθρωποι. Στη Θεσσαλονίκη η κριτική άρχισε να γέρνει υπέρ των θέσεων αυτών. Τεχνικό Επιμελητήριο, Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΤΑ, τοπικές κοινωνίες αντέδρασαν. Προημερών είχε, κλείνω, είχε ετοιμαστεί μία ημερίδα στο ΑΠΙΘΙΤΑ για το θέμα του χρυσού. Εκεί έστειλα μια εισήγηση που χαρακτηρίζω την επέμβαση αυτή μη βιώσιμη. Με κόψανε. Και δεν ξέρω πώς την ετοίμαζαν, εν πάση περιπτώσει τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η ημερίδα αυτή. Ένας λοιπόν ομότιμος καθηγητής της γεωλογίας, ο κ. Σαράντης Δημητριάδης, επειδή θα έλειπε το διάστημα που θα γινόταν εκεί, την 5η συγκεκριμένα, 9 Ιουνίου ήταν προγραμματισμένο, έστειλε μια εισήγηση για τη ΜΠΕ των σκουριών στη Χαλκιδική, όπου Κοντολογής επιβεβαίωσε όλα αυτά που στα πλαίσια του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποστήριξα για τη στρατηγική αυτού του θέματος. Σας διαβάζω λοιπόν, είναι ούτε μισή σελίδα, το κλείσιμο του κειμένου του κυρίου Δημητριάδη, για να δώσω την αντίληψη και στον κόσμο της φιλοσοφίας με την οποία έκρινα τη διαδικασία. Όσο μπορείτε πιο σύντομα, παρακαλώ. Ναι. Η εμφάνιση και ανάπτυξη της ζωής στον πλανήτη που ζούμε έγινε δυνατή επειδή τα χημικά στοιχεία είναι κατά σοφό τρόπο ή, αν θέλετε, είναι όπως συνέβη να είναι, κατανεμημένα εκεί που είναι με τον τρόπο που είναι. Ο Αναξίμανδρος μίλησε για σχέση δικαιοσύνης μεταξύ των στοιχείων. Τα προβλήματα για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας αρχίζουν και παραπέρα συσσωρεύονται όταν την ισορροπία αυτή την διαταράσουμε όλο και περισσότερο εν ονόματι ακριβώς της επιβίωσής μας και της τεχνολογικής μας ημών των ανεπτυγμένων περαιτέρω ανάπτυξης. Για κάποιους προβάλλει λοιπόν ζωτική ανάγκη για την όσο γίνεται μικρότερη διαταραχή της εγκαταστημένης σχέσης δικαιοσύνης μεταξύ των στοιχείων του πλανήτη. Ας το ερμηνεύσει ο καθένας μας αυτό όπως το αντιλαμβάνεται με σύγχρονους όρους. Ο Αναξίμανδρος πάντως διέθετε τη σχετική ενόραση για να το διατυπώσει κάπου 1500 χρόνια πριν. Ευχαριστώ. Μάλιστα, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Το πρώτο κομμάτι, το δικό σας, η δική σας τοποθέτηση, θέλω να καταλάβω. Επειδή είπατε και για την κιάνωση και για την άλεση. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν σε τέτοιο επίπεδο, θα λέγατε ότι μπορεί να προχωρήσει. Κύριε Πετρίδη, είναι δεδομένο το θέμα. Μιλάμε για μερικά γραμμάρια στον τόνο και αυτά για να βγουν θέλουν κιάνωση. Τώρα, είδαν την αντίδραση των κοινωνικών. Αν ήταν δηλαδή άλλη περιεκτικότητα, όχι, θα ήταν άλλη τοποθέτηση. Κοιτάξτε, για την περιοχή της Θράκης είναι πολύ σαφές, το έχω πει σε πολλές ημερίδες. Δεύτερη έρχεται η κιάνωση και πρώτη έρχεται η όξενη απορροή για το επιθερμικό πεδίο εδώ. Δηλαδή, το θέμα των θειούχων πετρωμάτων είναι γάγκρανα. Δεν είναι εύκολο αντιμετωπίσιμο. Λοιπόν, και μετά είναι και το κιάνιο, βέβαια, το οποίο βάζει πολλά παιχνίδια μέσα στην υπόθεση αυτή. Επομένως, το πρώτο πράγμα που θέτω εγώ είναι το γιγαντιαίο των εξορίξεων. Και η αναντιστρεπτότητα. Το οποίο είπατε στη Θράκη δεν ισχύει όμως. Όχι, ισχύει βεβαίως. Ισχύει, διότι. Αν, έτσι κατάλαβα. Μιλάμε τώρα για το πέραμα, αλλά αν το δείτε σε στρατηγικό επίπεδο, ισχύει βεβαίως και στη Θράκη. Στο τεχνικό επιμελητήριο ρωτήσαμε την εταιρεία τότε, πριν 10 χρόνια. Ναι. Εντάξει, εδώ προτείνεται. Για το πέραμα λέμε, γι' αυτό σας λέω. Και το πέραμα το ίδιο είναι. Τι έκταση θα πάρει το θέμα. Κύριε Τρενταφυλλίδη. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλο. Δεν έχει θείο το πέρα. Δεν σας δείχνω. Λίγο να ολοκληρώσει, κύριε Μαρκόπουλο, και θα μας πείτε. Εντάξει, θα μιλήσετε μετά. Ναι, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, η εταιρεία είπε ότι αυτά που λέμε είναι μία κόλλα Α4 στο δωμάτιο που ήταν 40 τετραγωνικά. Η σχέση δηλαδή επέμβαση. Μιλάμε επομένως και για γιγαντιές εξορίξεις μέσα εδώ.
Και για το θέμα του πέραμα. Και για το θέμα. Ναι, το πέραμα το οποίο εξελίσσεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πέραμα λέει ότι μπαίνω μέχρι τα 100-150 μέτρα και σταματάω. Αλλά από εκεί και κάτω υπάρχει θιούχος με τα λεωφορεία. Και το ερώτημα, γιατί θα σταματήσει? Θα στηθεί ένα εργοστάσιο και θα κλείσει το εργοστάσιο και θα φύγει? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έγιναν ποτέ δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, γιγαντιές εξορίξεις και αναντιστραπτότητα όσον αφορά το θέμα της αποκατάστασης. Αυτό πρέπει να δοθεί διάσταση σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλο, όσο μπορείτε πιο σύντομα, παρακαλώ. Θέλατε κάτι να πείτε από αυτό? Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω θέμα. Απλώς με το κίτρινο φίδι. Όχι, απλά... Το δικό μας δεν έχουμε 6-9 πρώτη, είναι οξύδιο. Το ξέρετε βέβαια. Το δικό μας το κοίτασμα στο πέραμα είναι και μικρό και οξύδιο. Άρα δεν είναι αυτά που είπατε, δεν έχει καμία σχέση. Πώς, αφού λέτε ότι τα θιούχα θα είναι λίγα, θα τα βάλετε σε μια άκρη. Όχι, τα θιούχα δεν υπάρχουν. Πώς, είναι οξυδωμένο. Θιούχα στήρα. Είναι όλο οξυδωμένο. Τα θιούχα στήρα ξαναπέφτουν μέσα και. Τώρα, αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί όξινη απορροή. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριος... να το πω αλλιώς, διότι έτσι με ρωτήσαν και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από ένα επίπεδο τότε με την DVX, από ένα επίπεδο που είναι σήμερα η οξυδωμένη απορροή, πάει σε ένα επίπεδο πιο ψηλό. Στο πέραμα η όξινη απορροή θα μειωθεί, αλλά για να μην κάνουμε διάλογο. Να έχουμε τώρα παρεμβάσεις, να το κρατήσετε λίγο και να σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Ο κύριος Δημήτρης Θωμάς από το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ένωση Χημικών Ελλάδας. Ναι, κύριε Θωμά. Καλησπέρα για το τραπέζι αυτό. Θα ήθελα να πω το εξής καταρχάς, ότι ναι, μένει είναι μέλος του Παράρτηματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 18 χρόνια. Πριν όμως, αυτή τη στιγμή, η ιδιότητά μου δεν είναι επίσημα από το παράδειγμα, διότι δεν έχει γίνει κάποιο διοικητικό. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσω να έχω το λόγο σε επίσημο μέλος του. Έχετε όμως το λόγο, σας τον έδωσα. Έχω όμως το λόγο σαν χημικός και σαν μηχανικός περιβάλλοντος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι πάρα πολύ απλό, ότι όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχει κατατεθεί μία προμελέτη, η οποία προμελέτη, κατά το μάλλον ήτον, ενώ η νομοθεσία λέει ότι θα πρέπει να βγει στο φως, έχει βγει στο φως, κάποιοι έχουν γίνει γνώστες. Εγώ δεν είμαι γνώστης, μιλάω όμως σαν επιστήμονας και θα πω το εξής, ότι καλά είναι όλα αυτά τα πάνελ. Καλά είναι που έχω απέναντί μου τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος διαπίστωσα, δεν τον ξέρω προσωπικά, από τη φορά τον βλέπω, έχει μία ιδιάζουσα άποψη επί του θέματος. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξής. Στο χώρο μας πρέπει να έχουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη λοιπόν προέρχεται όχι από συνομιλίες, συνέδρια που μπορεί να είχαν γίνει το 2002 ή το 2004 ή το 2008 πάνω σε αυτό το θέμα αορίστως, αλλά από τους νόμους που ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ακολουθούνται από την ελληνική νομοθεσία, έχουν ήδη γίνει μέλος της ελληνικής νομοθεσίας, και από τις επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να ελέγξουν, οι επιτροπές οι ελεκτικές, τα εργαστήρια τα ελεκτικά, που θα πρέπει να υπάρξουν στους χώρους αυτούς, απ' έξω και εντός. Διότι εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, τότε, συγγνώμη, ας ξαναπάρουμε τις πέτρες, τα ξύλα και ας γυρίσουμε στην εποχή του 2.500, 3.000, 5.000 π.Χ. Εσείς θεωρείτε ως χημικός ότι μπορεί να γίνει αυτό? Βεβαίως, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αντίστοιχα ορυχεία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εξορίξεις χρυσού. Νομίζετε ότι οι Φιλανδοί ή οι γείτονές μας, οι Τούρκοι ή οι Ιταλοί, οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα, είναι τόσο κακοί στο περιβάλλον ενάντια στο δικό τους χώρο? Το σπίτι τους δεν το θέλουν, σωστό, όμως έχουνε. Τα αντίστοιχα εργαστήρια ελέγχου έχουν τους ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν τις εταιρείες. Οι εταιρείες δεν ελέγχονται από κάποιους υψηλά ιστάμενους, ίσως σε κάποιο υπουργείο, ίσως σε κάποιο περιφερειακό τμήμα. Ελέγχονται απευθείας από ανθρώπους αδιάβλητους, οι οποίοι σε συγκεκριμένο λάθος λένε stop.
Αυτό πρέπει να γίνει για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Κύριε Θωμά, σας ευχαριστώ. Σαν επιστήμονας, αυτό έχω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχαήλ ήθελε μία παρέμβαση από το ΙΓΜΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επειδή το γνωρίζω, έχω ασχοληθεί με το χρυσό από το 1987, όπως γνωρίζω και το κοίτασμα του το Σαπών. Το κοίτασμα του περάματος όντως είναι ένα οξυδωμένο μετάλλευμα, το οποίο είναι στην επιφάνεια. Τα θιούχα τα οποία υπάρχουν προς το βάθος, καταρχήν είναι χαμηλών περιεκτικοτήτων και δεν έχουν ούτε χρυσό. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για όξινη απορροή ή για θιούχα όσον αφορά τη φυσιογνωμία του κοιτάσματος. Για αυτές τις αμφιβολίες που έχει ο κ. Σταθμίδης, λέτε, δηλαδή, για την όξινη απορροή της θιούχας, δεν υπάρχει, μιλάμε για σιδηρούχο μετάλλευμα, το οποίο δεν μπορεί να δημιουργήσει όξινη δηλαδή απορροή. Αυτό, τα δε θιούχα είναι προς το βάθος. Και οι περιεκτικότητες του χρυσού εκεί είναι μηδαμινές. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για κάτι το οποίο δεν υπάρχει αντικείμενο. Και ο κ. Αρβανιτίδης από το ΙΓΜΕ Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι είχε ζητήσει κάτι. Απλά για να μην το ξεχάσω, επειδή γίνεται πολύ λόγος για χαμηλής περιεκτικότητας κοιτάσματα, πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα κοιτάσματα χρυσού σήμερα στον κόσμο, ακόμη και τα τελευταία στην Ισπανία, στην Σουηδία και στην Φιλανδία, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, οικονομικά χαρακτηριστικά με τα δικά μας εδώ. Επίσης, σε ό,τι αφορά το κοίτασμα των σκουριών, αν και βρισκόμαστε στην Αλεξανδρούπολη, καλά είναι να έχουμε κάποια στοιχεία και από άλλες περιοχές. Στη Χαλκιδική, λέτε, ναι. Είναι ένα κοίτασμα το οποίο δίνει το 60% του χαλκού σήμερα στον κόσμο. Παρόμοια κοιτάσματα με αυτών των σκουριών, δηλαδή, εκμεταλλεύονται σε όλο τον πλανήτη και παρέχουν 60% του χαλκού. Ο χαλκός είναι το δεύτερο μέταλλο που υπάρχει μαζί με το χρυσό στις σκουριές. Όταν λέει κανείς στοχά κοιτάσματα ή κοιτάσματα τα οποία δεν είναι οικονομικά, βλέπει μόνο το χρυσό, λέτε. Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κανείς το είδος, τον τύπο του μεταλλεύματος. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ένα φτωχό κοίτασμα. Υπάρχουν κοιτάσματα μικρής, χαμηλής περιεκτικότητας και μεγάλου όγκου, όπως είναι το σκουριόν, και υπάρχουν κοιτάσματα υψηλής περιεκτικότητας και μικρού όγκου, όπως είναι η Ολυμπιάδα, και ενδεχόμενα ανάμεσα σε αυτά είναι το πέραμα και ο κόνος της Άπης. Συνεπώς, ήθελα να βάλω λίγο τα θέματα σε μια πλανητική διάσταση. Την τοποθέτησή σας μετά, ναι, θα μπορέσετε να μιλήσετε ότι, περίπτερα από αυτό. Δεν υπάρχουν φτωχά και πλούσια κοιτάσματα, υπάρχουν κοιτάσματα που έχει είναι εκμεταλλεύσιμα και κοιτάσματα που δεν είναι εκμεταλλεύσιμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά για να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, χωρίς να χάνουμε χρόνο περαιτέρω. Το λόγο έχει ο κύριος Θεοχάρης Ζιάγκας, καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εάν κάποιος αναρωτηθεί τι δουλειά έχει ένας δασολόγος περιβαλλοντολόγος σε μια συζήτηση περί χρυσού. Πώς δεν έχει. Εδώ μιλάμε για το περιβάλλον συνολικά. Εδώ και 20 χρόνια εμπλέκομαι με τις ιστορίες αποκατάστασης μεταλλευτικών και ελαττωμικών χώρων. Επομένως, γνωρίζω πολύ καλά εξ αρχής την εξέλιξη αυτών των δραστηριοτήτων. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν υπήρξε μια δραστηριότητα που να ξεκινήσει σχεδιασμένα στη χώρα μας, να εξελιχθεί σύμφωνα με το σχέδιο και να ολοκληρωθεί η τελική της αποκατάσταση. Μια τέτοια δραστηριότητα ξεκινάει κάτω από μια ευνοϊκή συγκυρία, πιθανόν όπως είναι η σημερινή. Ο χρυσός έχει μια υψηλή τιμή, η Ελλάς εν χρεοκοπία και, αν θέλετε, υπάρχουν μειωμένες αντιστάσεις προκειμένου να προχωρήσει μια τέτοια ιστορία. Όταν όμως κάτι στραβώσει στην ιστορία αυτή, παραδείγματος χάρη στη Χαλκιδική TVX, μέσα σε μια νύχτα η εταιρεία εγκαταλείπει το χώρο τον οποίο επέλεξε για μεταλλευτική δραστηριότητα, αφήνοντας τα προβλήματα πρωτίστως στην τοπική κοινωνία και σε δεύτερη μοίρα ή, αν θέλετε, σε μακροπρόθεσμη βάση, στην ελληνική πολιτεία. Ακούστηκε πριν ότι ο όρος αειφορία έχει καταντήσει μια έκφραση του σειρμού. Για εμάς τους δασολόγους περιβαλλοντολόγους δεν είναι έκφραση του σειρμού, είναι η φιλοσοφία όλη της επιστήμης την οποία διακονούμε. Επομένως, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αειφορία και αν με ρωτήσετε εάν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες έχουν κάποια σχέση με την αειφορία, θα
Ας πω όχι. Γιατί? Γιατί εκμεταλλεύονται κατά τρόπο ληστρικό τους φυσικούς πόρους. Πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την ιστορία είναι οι μόνιμες και μη αντιστρεπτές βλάβες. Και αν με ρωτήσετε αν υπάρχουν τέτοιες, βεβαίως και υπάρχουν. Η πρώτη και πιο σημαντική έχει να κάνει με την καταστροφή των εδαφών, που είναι ένας πόρος μείζωνος σημασίας, είναι η μάνα γη που λέμε εμείς. Το δεύτερο είναι οι υδάτινοι πόροι σε μια περιοχή, οι οποίοι καταστρέφονται χωρίς επιστροφή ποικιλοτρόπως. Τα επιφανειακά νερά μέσω των τελμάτων, μέσω των απορρίψεων χημικών ουσιών και τα υπόγεια νερά με τις υπεραντλήσεις ή και με συνδυασμό και των δύο, αν θέλετε, που αναφέραμε πριν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν έχουμε τέτοιες δραστηριότητες, έχουμε υπεραντλήσεις με κίνδυνο υφαλμύρωσης των υπόγειων υδροφορέων. Αυτό είναι μια μόνιμη βλάβη που δεν υπάρχει θεραπεία. Οι γεωλόγοι συνάδελφοι το ξέρουν καλύτερα από μένα. Θα πρέπει στις ιστορίες αυτές να μάθουμε να συνυπολογίζουμε το περιβαλλοντικό κόστος. Σήμερα δεν γίνεται ούτε καν κάποια ανοίξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή, όπως είπα εξ αρχής, ασχολούμαι με την αποκατάσταση, ποια αποκατάσταση? Δεν υπάρχει αποκατάσταση. Είναι εντός παρένθεσης με πολλά θαυμαστικά. Προσπαθούμε όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό της αποκατάστασης, είτε ολοκληρωθεί η δραστηριότητα είτε μείνει στη μέση, να κρύψουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Ως δασολόγοι προσπαθούμε να κάνουμε μια φυτοτεχνική, αν θέλετε, αποκατάσταση του χώρου, φυτεύοντας τα είδη τα οποία μπορούν να αντέξουν στο δυσμενές περιβάλλον το οποίο υπάρχει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας, και αυτό έχει να κάνει με τα στήρα υλικά, έχει να κάνει με τα μέτωπα, τα ορίγματα και κάθε είδους χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο κάθε μεταλλευτικός χώρος ξεχωριστά. Τα προβλήματα είναι πολλά και δυσεπίλυτα, να ξέρετε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Η πρώτη μου επαφή με τέτοιους χώρους ξεκίνησε από την Κύπρο, με το αμιαντορυχείο του Τρόδους. Ένα έργο που ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα, εξόρυξη δηλαδή, μεγάλης κλίμακας. Λογιών-λογιών απεικιοκράτες πέρασαν από εκεί και τα προβλήματα παραμένουν ως σήμερα άλυτα στην κοινωνία της Κύπρου και στο κράτος της Κύπρου. Λατομία στον Ημιτό. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν έκανα μια προσέγγιση αποκατάστασης του λατομίου του Κακορέματος με τους χοντρικούς υπολογισμούς τους οποίους έκανα, τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της λατομικής δραστηριότητας δεν έφταναν για μια στοιχειώδη αποκατάσταση του χώρου. Τελευταία, έκανα επιτυχώς, θα έλεγα όσο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό, την φυτοτεχνική αποκατάσταση των αμιαντορυχείων Βορείου Ελλάδος, των λεγόμενων ΜΑΒΕ, στην περιοχή του νομού Κοζάνης. Και εκεί έχουμε τεράστια προβλήματα και δυσεπίλυτα, να ξέρετε. Κάτι άλλαξε στην όλη εξέλιξη της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αμιάντου στην περιοχή. Σταμάτησε στη μέση η δραστηριότητα, τα προβλήματα, όπως προείπα, έμειναν στην τοπική κοινωνία και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια, γιατί πολλά χρήματα απαιτούνται για την αποκατάσταση και δεν ξέρω αν ποτέ ολοκληρωθούν, να ξέρετε. Μια κουβέντα θα πω και θα μιλήσω περί πρόληψης. Όπως στην ιατρική μιλούμε για πρόληψη, έτσι και σε αυτή την περίπτωση στις μόνιμες περιβαλλοντικές βλάβες, τις μη αντιστρεπτές, θα πρέπει, εφόσον υπάρχει γνώση, να λειτουργούμε προληπτικά, έτσι ώστε να μην βρεθούμε προ δυσαρέστων εκπλήξεων στο μέλλον. Τι σημαίνει να λειτουργούμε προληπτικά, δηλαδή? Ναι, εφόσον ξέρουμε εξ αρχής ότι αυτή η δραστηριότητα δυστυχώς δεν θα αποφέρει ωφέλη, αλλά θα αφήσει προβλήματα μόνο περιβαλλοντικά και όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, και θα λειτουργήσει οπισθοδρομικά, αν θέλετε,
σε μια μεσοπρόθεσμη βάση, όχι μακροπρόθεσμη βάση, θα πρέπει να σταματούν αυτές οι δραστηριότητες πριν ξεκινήσουν. Σε ό,τι αφορά την αναφορά πριν ότι σε όλο τον κόσμο γίνονται τέτοιες δραστηριότητες, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Εξορυκτικές δραστηριότητες με επιφανειακή εξόρυξη σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς να τηρούνται στοιχειωδώς κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι, μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου. Ναι, αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι σαν να δεχόμαστε. Έχει γίνει πολλή συζήτηση από αυτό, κύριε καθηγητά. Είναι σαν να δεχόμαστε ότι επειδή μέχρι τώρα εμφανιστήκανε 40 κλέφτες, ότι και από εδώ και πέρα όποιος εμφανίζεται είναι κλέφτης. Αυτό δεν είναι άδικο? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Πριν ο τελευταίος ομιλητής μας, συνομιλητής μας, μίλησε για ανάπτυξη. Να ξεχωρίσουμε εδώ. Όλοι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπέρμαχος της αηφόρο ανάπτυξης. Τα λέει μόνο. Έτσι, που ισόρροπα να καταγράφονται οι πόροι ενός τόπου και να αξιοποιούνται πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον και με προοπτική διενέχειας. Με ενδιαφέρει πάντως αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου δεν έφταναν τα χρήματα, είπατε, μάλλον τα έσοδα που είχε μία επένδυση, δεν έφταναν ούτε καν για την αποκατάσταση. Μα εδώ. Δεν έχει να κάνει όμως με μία σοβαρή εταιρεία, για παράδειγμα, και ένα σοβαρό σχέδιο. Εδώ σημαίνει ότι κάποιοι κάναν τα στραβαμάτια. Από αυτούς οι οποίοι ενέκριναν αυτή την επένδυση. Δεν μπορεί να μην υπήρχε καναδική στον προϋπολογισμό. Στη Χαλκιδική ήταν σοβαρή εταιρεία ή δεν ήταν? Δεν το ξέρω. Καθαρίσουμε έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για την Διέξου, ούτε για κάποια άλλη εταιρεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω την απλή λογική του απλού πολίτη, του Έλληνα πολίτη, ο οποίος στα μάτια του έχουν δει πολλά και συνεχώς καθημερινά στους καιρούς που ζούμε ακούει ακόμα περισσότερα, και με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε, για να μην πειράξουμε το περιβάλλον, να μην κάνουμε και κανένα ξενοδοχείο. Γιατί να χαλάσουμε την άμμο δηλαδή? Εκ προημίου όλοι οι επενδυτές είναι σοβαροί, να ξέρετε. Χθες μια εφημερίδα, έγκριτη εφημερίδα, είχε μια ολοκληρωμένη ανάλυση, αν θέλετε, για την επένδυση χρυσού στην Χαλκιδική. Εκεί μέσα νομίζω ότι υπήρχαν πολύ σοβαρά στοιχεία για το τι παιχνίδια παίζονται με τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα οποία θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζοντας τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, να ξέρετε, δύο κουβέντες μόνο θέλω να σας πω, ότι η χώρα μας δύο σημαντικά στοιχεία έχει που μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελος των μελλοντικών γενιών. Το ένα είναι το φυσικό περιβάλλον και το δεύτερο είναι η πολιτιστική της κληρονομιά. Και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα, ήθελα να σας πω ότι πριν έρθουμε εδώ με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, επειδή μου ανέφεραν για το δάσος των Πετρωτών, της Μαύρης Πεύκης, ήθελα να το δω ο ίδιος με τα χαρακτηριστικά τα οποία μου είχαν δώσει. Ήξερα ότι αποτελεί δείκτη της κλιματικής αλλαγής αυτό το συγκεκριμένο δάσος. Συμμετείχα σε φόρουμ πανευρωπαϊκό, το οποίο έγινε στην Κύπρο, με τόπο αναφοράς, αν θέλετε, το δάσος Μαύρης Πεύκης του Τρόοδους, το οποίο βρίσκεται σε νότια σχετικά ευρωπαϊκά όρια, αλλά αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχει και αυτό το δάσος το οποίο είδα σήμερα, το οποίο βρίσκεται στη χαμηλότατη ζώνη που μπορεί να συναντήσει κάποιος αυτό το είδος, και επομένως ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες από οικολογική άποψη για την κλιματική αλλαγή. Πολύ ενδιαφέρον έχουν και οι άνθρωποι, ξέρετε, εδώ πέρα. Και αυτή είναι προς μελέτη και προς διάσωση. Σαφώς και έχουν, και η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να μπούμε στον κόπο να γνωρίσουμε καλύτερα, και να τα δούμε όλα αυτά σημαντικά, καλύτερα αυτόν τον τόπο και να τον σχεδιάσουμε στο πνεύμα της αηφόρο ανάπτυξης. Μια παρέμβαση θέλετε, κύριε Μαρκόπουλε, από αυτού? Όχι, απλώς ήθελα να πω, αν αναφέρεται μόνο στη μεταλλεία χρυσού, γενικά σε όλη τη μεταλλεία. Συνολικά νομίζω μίλησε και νομίζω για το... Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σαν εταιρεία είμαστε υποχρεωμένοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να καταθέσουμε τα χρήματα της αποκατάστασης με τη μορφή εγγυητικής επιστολής εκ των προτέρων. Με τους άλλους γιατί δεν έγινε αυτό, όπως λέει ο κ. Γιατί Σαλίδη. Δεν νομίζω να υπήρξε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τότε που έγινε, και αν έγινε κάπου. Και όταν μιλάμε για τη Χαλκιδική, που το αντίστοιχο. Άρα αυτό το ζήτημα που θέτει είναι λυμένο, λέτε? Νομίζω ναι. Σε εμάς είναι λυμένο. Τον προτέρων τα χρήματα. Εμείς θα καταθέσουμε τα χρήματα. Επιτρέπετε να πω μια κουβέντα? Εδώ δεν θέλω να κατηγορήσω μόνο τις εταιρείες για συνέπεια, και το ξέρω πολύ καλά, γιατί ασχολούμαι με το θέμα, σαφές, ότι κατατίθενται προκαταβολικά τα χρήματα για την αποκατάσταση.
Ο μεγάλος ασυνεπής σε αυτή την περίπτωση, να ξέρετε, είναι και η ελληνική πολιτεία, η οποία εξοδεύει για αλλότερους σκοπούς τα χρήματα τα οποία έχει εισπράξει για αυτό το λόγο. Εδώ δεν σημαίνει ότι κατηγορούμε τις εταιρείες και την ελληνική πολιτεία, την βγάζουμε λάδι. Υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε εδώ και δυνατόν να το προλάβουμε. Μην οδηγήσουμε όλη τη χώρα σε καταστροφή. Άρα να μην πληρώνουμε και το ρεύμα, γιατί το κράτος μπορεί να το φάει. Και να μην έχουμε αύριο ρεύμα. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, μην μεταθέτουμε δηλαδή διακρίνω, τα προβλήματα. Διακρίνω ότι επειδή δεν σας άρεσαν οι απόψεις μου, αυτές είναι καθαρά επιστημονικές, προκαλείται δηλαδή μια περαιτέρω συζήτηση. Γενικότερα. Εμένα προσωπικά μου αρέσανε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Τις ενστερνίζομαι και τις υποστηρίζω απόλυτα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι τις απόψεις μου αυτές τις καταθέτω με πλήρη ανιδιοτέλεια. Δεν εξυπηρετώ κάποια συμφέροντα. Και έχει διαφορά αυτό το πράγμα, αυτόν ακριβώς να το λόγο... πούμε, όταν κάποιος καταθέτει τη γνώση του την επιστημονική προς όφελος της ελληνικής πολιτείας και της προστασίας για του φυσικού περιβάλλοντος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και την ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά και εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω την άποψη που υπάρχει γενικά, ότι εάν λειτουργούμε μόνο, εσείς πολύ καλά κάνετε την εμπειρία σας, αν λειτουργούμε μόνο με βάση την δική μας επιστημονική γνώση και τοποθέτηση και δεν βλέπουμε συνολικά ένα ζήτημα, πιθανόν να μην μπορούμε να βρούμε λύσεις. Δηλαδή είναι ένας συγκερασμός απόψεων για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά. Κύριε Χιόνι, θέλατε κάτι. Κάτι για να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση. Σε λίγο, μισό λεπτό παρακαλώ. Ναι. Να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση, μια και αναπτύσσουμε πολλούς όρους και είμαι μοναδικός πιστεύω καθηγητής οικονομικών. Βεβαίως. Ο όρος αηφόρος ανάπτυξη δεν υφίσταται στην εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική. Στα πραγματικά οικονομικά, στην οικονομική πολιτική, στην επενδυτική πολιτική, εγώ αηφορία σαν καθηγητής οικονομικών και σαν τέος εργαζόμενος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχω καταλάβει ποτέ τι είναι. Χρόνια και δεν έχει οριστεί και ποτέ ουσιαστικά και επιστημονικά. Περισσότερο το θεωρώ ότι πρόκειται για μια λεκτική διέξοδο σε κάποια αδιέξοδα που έχουμε δημιουργήσει, δεν καταλαβαίνουμε και δημιουργούμε έναν όρο αηφορίας ανάπτυξης. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αηφόρος ανάπτυξη. Και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να το εξηγεί, να μου το εξηγήσει κάποιος πραγματικά. Τι σημαίνει στην ουσία, πώς μεταφράζεται σε όρους εργασίας, αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, σε όρους παραγωγικότητας, σε όρους επιτοκίων, πώς μεταφράζεται δηλαδή στην πραγματική οικονομική διάσταση του. Ξέρετε, δημιουργούμε στην Ελλάδα, έχουμε κάποια στερεότυπα, τα οποία δανειζόμαστε από το εξωτερικό. Τα μεταφράζουμε και με ένα δικό μας τρόπο και με αυτά τα στερεότυπα, τα τακτικά στερεότυπα, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα. Φτάσαμε την ημέρα τη χρεοκοπία τη ελληνική οικονομία για να καταλάβουμε ότι πολλού από αυτού του όρου πρέπει να του αποδομήσουμε και να δούμε στη σωστή του διάσταση πώ είναι η ανάπτυξη. Δεν υφίσταται αηφορία. Πάντω όλα τα κόμματα μιλάνε για αηφορία. Με συγχωρείτε, η βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματο, του δείκτη οικολογικού αποτυπώματο, είναι σαφώ, κύριε καθηγητά, ένα δείκτη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κατανοητό σε όλου μα, πρώτον. Και νομίζω ότι και το Συμβούλιο Επικρατείας που δικάζει πολλές τέτοιες περιπτώσεις με αυτή τη λογική. Δεν ξέρω αν στα οικονομικά φόρουμ δεν είναι τελικά παγιοποιημένο αυτό. Λυπάμαι αν δεν είναι παγιοποιημένο. Στους μηχανικούς όμως είναι παγιοποιημένο και εμείς με αυτά τα κριτήρια θα κρίνουμε και τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να απαντήσω μισό λεπτό. Είπαμε ποιους δείκτες θα κρίνουμε. Έτσι. Δεν είναι οικολογικό. Αποτελεί δείκτη κοινωνίας. Και υπό αυτή την έννοια οφείλουμε να το σεβαστούμε. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αυτοί θα μας βάλουν τον κανόνα, καταλάβατε. Μπορεί να οριστεί όπως θέλετε, αλλά οικονομικό δεν είναι πάντως. Κύριε Πετρίδη, δεν ξέρω, αλλά εδώ είναι σοβαρό το ζήτημα. Εγώ ξέρω από πολύ, πλευράς... πολύ σύντομα, παρακαλώ, κύριε Σκιά. Ναι, από πλευράς νομολογίας του Βουλίου Επικρατείας, άμα δει κανένας, οριοθετεί με βάση τις αρχές και τα κριτήρια της βιωσιμότητας την επάρκεια για να καθορίσει την αποδοχή ή μη των έργων. Επομένως, μπαίνει επί της ουσίας. Αν δείτε, τώρα μπορώ να φέρω, δεν έχω μαζί μου, αλλά τοποθετείται συγκεκριμένα για να κρίνει το μέγεθος της επίπτωσης. Στο ζήτημα της βιωσιμότητας, δηλαδή τα τρία αυτά κριτήρια, η λεγόμενη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των οικοσυστημάτων με ορίζοντα μελλοντικών γενιών, ξεκίνησε με ποιοτικούς όρους. Αλλά σήμερα έχουμε φτάσει σιγά-σιγά και ποσοτικοποιούμε τα μεγέθη για να έχουμε αυτή την κλασική σχέση κόστος-οφέλους. Εδώ, βέβαια, αυτή η σχέση γίνεται με μια πολυκριτηριακή ανάλυση που έχουμε στι τελευταίε βαρύτητε κτλ. Ήδη αρχίζουν και στην νομοθεσία, να δείτε, ορισμένων χωρών για την κρίση μέσω των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων. Χρησιμοποιούνται σε επίπεδο screening ποιοτικοί ποσοτικοί δείκτες για τη βιωσιμότητα για να κριθεί καταρχήν αν το έργο είναι βιώσιμο. Αλλιώς δεν προχωράει καθόλου. Χάνουμε την ουσία, κύριε καθηγητά. Επομένως, μιλάμε θεωρητικά αυτή τη στιγμή. Ενώ είναι θέμα νομοθεσίας και θέμα οριοθέτησης.
Ξεκαθαρίστηκε το θέμα. Ο κύριος Τερζής από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Εύρω. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Και εγώ μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη εκπροσωπούμε το χώρο της υγείας σε αυτή την κουβέντα. Σίγουρα οι γνώσεις μας πάνω στα τεχνικά θέματα δεν είναι στο επίπεδο των υπολείπων συνομιλητών. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ως φαρμακοποιός και ως πολίτης αυτής της περιοχής είναι τι μπορεί να πάθει κανείς αν δηλητηριαστεί από ωκεανιούχα, το οποίο φαντάζομαι ότι λίγος πολύ όλοι το γνωρίζετε, δεν είναι καθόλου καλός θάνατος. Και δεύτερον, τι θέλω εγώ ως πολίτης αυτής της περιοχής να βλέπω όταν πηγαίνω για μπάνιο, ας πούμε, στη Μεσημβρία. Στην φαρμακευτική υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας όταν θα δώσει ένα φάρμακο σε έναν ασθενή. Όλα τα φάρμακα, ξέρετε, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σταθμίσει το όφελος που θα δώσει σε αυτόν τον ασθενή σε σχέση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που θα προκαλέσει το φάρμακο που θα του δώσει. Στην προκειμένη περίπτωση, με τις γνώσεις που έχω ως τώρα, περιμένω και από αυτή την κουβέντα να βγουν περισσότερα πράγματα. Με τη βιβλιογραφία που έχω διαβάσει, με τις δημοσιεύσεις κλπ. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι οι αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας στην περιοχή μας δεν υποσκελίζονται από τις θετικές, δηλαδή από την οικονομική ανάπτυξη κλπ. Ναι, αλλά αυτό δεν το δίνουμε πάντως στο φάρμακο, το κιάνιο. Είπατε προηγουμένως, στη φαρμακευτική κιάνιο, βλέπουμε τι δίνουμε. Το κιάνιο δεν το δίνουμε. Το κιάνιο δεν το δίνουμε. Το χρησιμοποιούμε, όπως θα πούμε, και το μοντικό φάρμακο. Τι θα πει η εταιρεία, τι θα πούνε όσοι είναι οι υπέρμαχοι αυτής της ενέργειας. Θα δώσουμε στον τόπο μας θέσεις εργασίας, σωστό. Θα δώσουμε στο κράτος μας φορολογικά ωφέλη, σωστό. Θα δώσουμε μια προοπτική ανάπτυξη, σωστό. Αλλά με τι κόστος. Εγώ θέλω να ξέρω να μου πούνε οι ειδικοί εδώ ποιες είναι οι πιθανότητες ενός ατυχήματος. Δεν έχω στα χέρια μου την προμελέτη κλπ. Δεν ξέρω. Είναι διαφορετικά αν είναι ένα στο εκατομμύριο και είναι διαφορετικά αν είναι ένα στα 100, έτσι, προφανώς. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε μια τέτοια περίπτωση ενός τέτοιου ατυχήματος για αυτή την περιοχή. Διότι αν είναι να ρισκάρουμε να νεκρώσουμε ολόκληρη την περιοχή μας τελικά, προκειμένου να κερδίσουμε κάποια οικονομικά ωφέλη από αυτήν την ιστορία, δεν νομίζω ότι κανένας φορέας αυτής της περιοχής θα το δεχτεί. Και δεν είναι τυχαίο που αυτό το έργο τρενάρει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, κανένας από εμάς δεν είναι χαζός. Ούτε κανένας από εμάς θέλει το κακό του τόπου. Όλοι μας έχουμε τις επιφυλάξεις μας για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους. Διάβαζα στο διαδίκτυο, επίσης περιμένω τους ειδικούς να μου πούνε ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι εξόρυξης χρυσού που δεν χρησιμοποιούν ωκεανίουχα. Μάλλον προς το παρόν δεν είναι οικονομικά αποδοτικές. Φαντάζομαι. Μήπως να περιμένουμε ήδη μια δεκαετία. Ίσως σε άλλα 10 χρόνια η τεχνολογία καλπάζει. Θα υπάρξει μια άλλη τεχνολογία που θα βοηθήσει ενδεχομένως να κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά με πολύ λιγότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Τους προβληματισμούς μου θέλω να εκφράσω μόνο. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Ή μάλλον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε εκφράσει από καιρού τη θέση ότι είναι κατά του έργου. Βέβαια, τίποτα δεν είναι παγιωμένο, τίποτα δεν είναι αιώνιο. Τα στοιχεία και τα δεδομένα αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Αν δούμε μπροστά μας μια σοβαρή μελέτη η οποία θα εκμηδενίζει τις πιθανότητες ατυχήματος, τότε κανένας, νομίζω, σε αυτό το πάνελ δεν έχει λόγο να αρνηθεί την ανάπτυξη για την περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Τερζή, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θανάσης Μακρύς. Κύριε Μακρύ. Είμαι ίσως ο μόνος ή από τους λίγους που εδώ μέσα δεν είμαι ως επιστήμονας. Ναι, γι' αυτό είπα λίγο. Τους λίγους και κυρίως είμαι ο μόνος που έρχεται, θα έλεγα, από τον πολιτικό χώρο, από τον τοπικό, από την περιφέρεια. Και είναι προς τιμή σας. Ναι. Είναι προς τιμή σας γιατί έχετε το θάρρος να ξεκάθαρα να μιλήσετε. Γιατί πολλοί φαίνεται πολιτικοί δεν μιλάνε. Πάμε. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι εμείς οι οικολόγοι, όταν τίθεται ένα ζήτημα πολιτικής ή μια επιλογή, το εξετάζουμε από 4 βασικές πτυχές. Και να ξεκινήσω καταρχήν ότι η πολιτική οικολογία είναι ανθρωποκεντρική και όχι περιβαλλοντοκεντρική. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε αυτή την στάση και άποψη. Υπάρχουν οικολογικές οργανώσεις που είναι περιβαλλοντολογικοκεντρικές, αλλά δεν είναι πολιτική οικολογία. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος χωρίς τον άνθρωπο. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον. Μέσα στο περιβάλλον, και έτσι τοποθετούμαστε.
Τα τέσσερα βασικά κριτήρια τα οποία θέτουμε ως ερώτημα και προσπαθούμε να απαντήσουμε όταν τίθεται ένα ζήτημα είναι το πρώτο, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό το πλάνο, η πολιτική, αυτή η δράση, αυτή η επένδυση, τι επίδραση έχει πάνω σε αυτό, πάνω στο περιβάλλον. Οπότε βλέπουμε τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κοινωνικά κριτήρια είναι το επόμενο στοιχείο που είναι εξαιρετικά σημαντικά και ίσως πιο σημαντικά και από τα περιβαλλοντικά. Τα περιβαλλοντικά τα εξετάζουμε γιατί επιδρούν πάνω στα κοινωνικά κριτήρια και στην κοινωνική βιωσιμότητα. Όπως επιδρούν και πάνω στο επόμενο σημείο, την οικονομική βιωσιμότητα. Γιατί το περιβάλλον μας παρέχει τους πόρους και ουσιαστικά διαμορφώνει και τους όρους που μπορεί η οικονομία να αναπτυχθεί. Εκπλήσομαι, γιατί είμαι οικονομολόγος στις σπουδές, που ακούω ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ο κύριος καθηγητής το ζήτημα της αειφορίας στα οικονομικά και ίσως η χρεοκοπία που οδηγούμαστε σαν μοντέλο παγκόσμιο έχει να κάνει με αυτή την απουσία της θεώρησης, της βιώσιμης θεώρησης των οικονομικών. Το σημείο είναι το ζήτημα της διαφάνειας. Και εγώ θα ρωτήσω το γιατί επιμένει τόσο πολύ η εταιρεία και γιατί επιμένουν τόσο πολύ αυτή τη στιγμή της κρίσης στην εκμετάλλευση των ορυκτών πλούτων. Έχετε δει το μεταλλευτικό κώδικα? Προβλέπει 50 χρόνια παραχώρηση συν 25 συν 25, 100. Μπορεί να πάρει όφελος το δημόσιο από αυτή την παραχώρηση? Δεν επιτρέπονται φόροι, τέλη ή οποιαδήποτε κρατική, δημοτική ή περιφερειακή επιβολή τέτοιων βαρών στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Άρα, το ελληνικό δημόσιο, τα ελληνικά δημόσια οικονομικά δεν πρόκειται να αφοληθούν σε κανένα σημείο από αυτή την εκμετάλλευση, από αυτή την επένδυση. Οπότε, όποιος βάλει πόδι σε μια περιοχή έχει για 100 χρόνια την κυριαρχία αυτής της περιοχής χωρίς να δίνει ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε τα ωφέλη. Τόσο καιρό μιλούμε για συγκεκριμένα πράγματα πάντως. Εγώ δεν κατηγόρησα. Να ακούσουμε παρακαλώ τον κύριο Μακρύ και αμέσως μετά. Εγώ δεν κατηγόρησα τον επενδυτή. Εάν θέλει αυτή η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το μεταλλευτικό κώδικα. Ναι, εγώ είπα, αν θέλει αυτή η κυβέρνηση πραγματικά να υπάρξουν επενδύσεις στα ορυκτά, ας αλλάξει σήμερα το μεταλλευτικό κώδικα και ας τον κάνει τέτοιον όπου να δίνει ωφέλη και να μην είναι απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Και εκεί μπαίνει ζήτημα διαφάνειας και μεγάλων συμφερόντων και οικονομικών που μπορεί να παιχτούν και να επηρεάσουν γνώμες. Γιατί άραγε δίνει τόσα χρήματα στην περιοχή η εταιρεία για να περάσει την επένδυσή της? Γιατί έχει εξαιρετικά πάρα πολλά ωφέλη σε σχέση με αυτά που είναι τα δημόσια. Καλά, εταιρεία είναι, κέρδος θα έχει. Λογικό είναι για την εταιρεία. Το δικό μας συμφέρον όμως πρέπει να το δούμε σε αυτό το επίπεδο. 40% φορολογία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ύψος. Κύριε Μακρύ, ο κύριος Μαρκόπουλος λέει 40% φορολογία έχουμε. Εγώ που είδα σήμερα το μεταλλευτικό κώδικα, αυτό είναι. Όχι, και φορολογία της εταιρείας, 40%. Τα κέρδη της εταιρείας. Ωραία, για τα κέρδη, να σας απαντήσω. Είναι πάρα πολύ γνωστό το πώς γίνεται μέσα από τη φτηνή εξαγωγή, την εικονική εξαγωγή των προϊόντων της παραγωγής, ώστε να είναι πολύ μικρή η φορολόγηση. Χρηματιστηριακό προϊόν είναι. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη, δηλαδή, σε αυτό το θέμα χάσατε. Γιατί εμείς εξάγουμε χρυσό. 1.524 δολάρια η ουγγία έχει σήμερα, τόσο θα φορολογηθούμε. Εφόσον είναι στο τελικό προϊόν που εξάγεται. Αυτό και ένα προηγούμενο στάδιο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό λέγεται transfer pricing και ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Αυτό συμφέρει, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε ελέγχεται από εμάς. Γιατί εμείς εξάγουμε χρυσό, εξάγουμε τελικό προϊόν. Άρα δεν μπορεί να γίνει, λέτε, παιχνίδι με τις τιμές. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά δεν ισχύει για εμάς. Ωραία. Θα έχει φόρο εισοδήματος. Σαφώς, 40%. Δεν θα έχει στα άλλα επίπεδα. Το ζήτημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα το γνωρίζουμε σε ποια έκταση είναι και πώς λειτουργεί. Γι' αυτό εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε αυτό το σημείο. Απλά στο συγκεκριμένο λέει ότι δεν μπορεί να γίνει, λέει ο κύριος Μαρκόπουλος. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ύψος της εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί και ποιο είναι το ύψος
του κόστους αποκατάστασης. Να, να απαντήσω αυτό. Είναι απλό. Στην περιβαλλοντική μελέτη, μαζί με την περιβαλλοντική μελέτη, θα κατατεθεί και το κόστος αποκατάστασης, το οποίο είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως θα οριστικοποιηθεί κατά 8 εκατομμύρια ευρώ, είναι το κόστος αποκατάστασης. Όσο είναι το κόστος της αποκατάστασης, τόσο θα καταθέσουμε σαν γενική επιστολή. Ο κύριος Τζιάκας συμφωνεί σαν γενική. Σε ποιο θέμα? Για τα 8 εκατομμύρια, αν είναι ικανό. Εννοώ για το κόστος. Γιατί το θα κόστος πρέπει να ξέρει όλο το σχέδιο ο κύριος καθηγητής για να το απαντήσει. Όσο βγάλει μελέτη, θα καταθέσουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Γκεγκούδης έχει το λόγο. Πολύ, πολύ σύντομα, πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τους καλεσμένους μας εδώ πέρα, γιατί είμαι Αλεξανδροπολίτης και τους υποδέχομαι. Μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε επένδυση γίνεται, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ανεργία στην περιοχή μας είναι στα ύψη. Πρέπει όμως να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Να μην θέτουμε σε κίνδυνο πρώτα απ' όλα την υγεία των πολιτών και των εργαζομένων πρώτα των πολιτών και του περιβάλλοντος. Εάν μας τα εξασφαλίσουν αυτά, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό όμως ακούω εδώ τους επιστήμονες και έχουν ένα διαφορετική άποψη από τον άλλον. Εγώ που δεν έχω τις ειδικές γνώσεις, πώς να πάρω μια θέση? Γι' αυτό λοιπόν είμαι επιφυλακτικός και φοβάμαι όλα αυτά. Γι' αυτό τους ακούμε να δούμε ποιο να πιστέψουμε. Γι' αυτό ακούμε τις επιστημονικές απόψεις. Γι' αυτό να διαμορφώσουμε μια γνώμη. Φοβάμαι το κιάνιο. Εάν υπάρχει τρόπος να εξορυχθεί ο χρυσός χωρίς το κιάνιο, σας πληροφορώ ότι το εργατικό κέντρο θα είχε θέση διαφορετική από αυτή που έχει τώρα. Γιατί σήμερα έχουμε πάρει απόφαση συνεδριακή, συνεδρίου απόφαση, όχι διοικητικού συμβουλίου, και είμαστε κατά της εξόρυξης της συγκεκριμένης. Και αυτό μας λόγω του κιανίου, δηλαδή. Λόγω του κιανίου. Και αυτό μας το επιβεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή σε άλλη περιοχή που είναι χωρίς κιάνιο, υπέρ. Εάν γινόταν χωρίς κιάνιο και στις Άπες δεν είναι χωρίς κιάνιο, κύριε Μαρκόπουλε? Ναι, αυτό θα ρωτούσε. Εκεί το εργατικό κέντρο δηλαδή λέει ναι? Όχι, είναι, αυτά που λένε είναι η κιάνωση αυτά και δεν ξέρω εγώ πώς ακριβώς γίνεται. Θα σας το πω, θα σας τα πω όλα. Ναι. Αυτή την άποψή μας την ενισχύουν και οι ευρωβουλευτές που έχουν ζητήσει πέρυσι τον Απρίλιο με διαφορά 450 ψήφους νομίζω, 488 υπέρ και 48 κατά, που ζητούσαν την απαγόρευση του κιανίου. Αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. Δηλαδή, οι ίδιοι ευρωβουλευτές ζητήσαν από την Επιτροπή, άσχετα αν το δέχτηκε ή όχι, θέλω να πω την άποψη που δεν εμπλέκονται οι ευρωβουλευτές, δεν έχουν σχέση συναλλαγής με εταιρείες. Καλά, μην το λέτε, μην το λέτε, μην το λέτε. Όλοι οι επιτροπές έχουν περισσότερες, κύριε Πετρίδη. Όλοι έχουν. Λοιπόν, όλοι. Οι επιτροπές έχουν περισσότερες. Εντάξει, είναι σε πιο χαμηλό. Τώρα στο κλίμα των ημερών είστε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Αυτό που λέτε πάντως ενισχύει. Αυτό που λέτε. Ναι. Ενισχύει την απόφαση. Γενικά το είπα εγώ. Γενικά. Ναι, ναι, όχι. Ενισχύει την στάση των ευρωβουλευτών, γιατί αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους επηρεάσουν ήταν η άλλη πλευρά που μειοψήφισε. Άρα η θέση, το ότι είναι απέναντι στην. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, κατά ξέρετε, κύριε Μακρύ. Τα έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Υπάρχουν και άλλου είδους συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Κύριε Πετρίδη, υπάρχουν τα συμφέροντα κρατών τα οποία δεν έχουν μια μικρή μεταλλουργία παρέμβαση. Και υπάρχουν τα συμφέροντα κρατών που έχουν μεταλλουργία. Μια υπάρχουν μικρή παρέμβαση, συμφέροντα... παρακαλώ. Ναι, κύριε Τεραφίλη, παρακαλώ. Πέρυσι υπογράφει στο ΑΠΙΘΙΤΑ διακήρυξη κατά της εφαρμογής του κιανίου από 300 μέλη ΔΕΠ του τεχνικού κλάδου, εκ των οποίων τουλάχιστον 50 ήταν καθηγητές της χημείας. Πρωτοστάτησα, αλλά δεν είμαι στους πρώτους, γιατί είμαι δακτυλοδεικτούμενος. Πάντως, όταν πήγα σε μερικούς καθηγητές της χημείας, το υπέγραψαν με τυφλά τα μάτια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να... Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Οι καθηγητές της χημείας, οι καθηγητές της χημείας που υπογράψαν αυτό, χρησιμοποιούν θυοκιανιούχο νάτριο όταν κάνουν εργαστήρια αναλυτικής χημείας ή όχι? Κύριε Πασπαλιάρη, ναι, κύριε Πασπαλιάρη, κοιτάξτε, το θέμα της χρήσης ή της εφαρμογής σε κυκλώματα ελεγχόμενα είναι διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στη μεταλλευτική. Έχει το, συγγνώμη, κύριε Τρία, έχει το ΑΠΙΘΙ, έχει επεξεργασία χημικών αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο εγκαταστημένη, ναι ή όχι? Κοιτάξτε. Ακούστε, όταν πας και απευθύνεσαι με μια τέτοια διακήρυξη σε μέλη ΔΕΠ, δεν χρειάζεται ο καθένας από αυτούς να έχει ένα εργαστήριο για να μετρήσει το κιάνιο. Έχουν αίσθηση του κιανίου οι άνθρωποι αυτοί. Και με την αίσθηση που έχουν, υπογράψανε όχι. Αυτό έχω να πω εγώ. Τίποτα άλλο. Ναι, αλλά από την άλλη τη μεριά, τώρα εμένα αυτό μου δημιουργεί εντύπωση που λέει και ο κύριος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Πασπαλιάρης. Δηλαδή, λέτε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει... Δεν θα λυθούν όλα. Τι είπατε? Λέω το εξής, ότι δεν πρέπει να βγάζουμε αφορισμούς όταν οι ίδιοι δεν, κάνουμε αυτό δεν φροντίζουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και επειδή είμαι και πανεπιστημιακός και γνωρίζω πώς γίνεται η διαχείριση των χημικών στα πανεπιστήμια, δηλαδή δεν γίνεται καθόλου. Τα χημικά τα οποία εκβάλλονται από τα αναλυτικά εργαστήρια σήμερα στα πανεπιστήμια είναι σε τρομερές ποσότητες και τρομερά επικίνδυνα. Αυτό κανείς μας δεν το έχει, δεν έχει βγει πρώτα να πει να κλείσει το Απουθού, να κλείσει το Πολυτεχνείο, να κλείσει το Δημοκρίτιο γιατί τα χρησιμοποιεί. Στην Αμερική ο καθηγητής όταν έχει ένα μπουκαλάκι από το πιο απλό αντιδραστήριο υπογράφει πρωτόκολλο παραλαβής, πρωτόκολλο πώς το διέθεσε το αντιδραστήριο και πρωτόκολλο πώς το εξουδετέρωσε. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση. Να ολοκληρώσει ο κύριος πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Κύριε Σκιά, μετά. Ναι. Χαίρομαι που η τοποθέτησή μου προκάλεσε όλο αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά για να συντομεύω κιόλας. Μας είπανε... Να κλείνετε, όχι να συντομεύετε. Ναι, να κλείνω. Πιστεύω ότι η βιωσιμότητα αυτής της επένδυσης... Ναι. Δεν θα ήταν εκμεταλλεύσιμη, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, ναι, εάν εφαρμοζόταν η αρχή της πρόληψης, όπως είπε και ο καθηγητής, και το άλλο, η αρχή το όποιος ρυπαίνει πληρώνει. Τι θέλω να πω με αυτό και κλείνω. Εάν καλύπτανε και τα έξοδα νοσηλείας που θα δημιουργηθούν στους εργαζομένους και στους πολίτες της περιοχής, αυτά τα χρεώνουν όλα στο κράτος και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι μια ζημιά που τη χρεώνεται το κράτος. Καλά, αν γίνει κάτι, δηλαδή ένα ατύχημα που θα οφείλεται στη λειτουργία μιας εταιρείας, δεν θα τα καλύψει η εταιρεία. Και σε αυτό. Και θα σηκωθεί και θα φύγει. Άρα είμαστε κράτος, δεν είμαστε κράτος. Και σε αυτό. Τους γιατρούς εδώ και τον φαρμακοποιό που είναι στο τομέα υγείας. Το ωκεάνιο έχω ακούσει και μου έχουν πει ότι εξατμίζεται, ξέρω εγώ, στους 26 βαθμούς και μετά. Εμείς έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες μονίμως εδώ πέρα, το μισό χρόνο τουλάχιστον. Ο αέρας μεταφέρει και δημιουργεί υποθυροϊσμούς, αυτά και τέτοια. Εγώ ήρθα να θέσω τις απορίες μου και να πάρω τις απαντήσεις μου. Να, δεν είναι ειδικό μου. Δεν θέλω να καταχρώσω τον χρόνο. Ναι. Θέλω να πω ότι η εταιρεία, πέρα από την εγκυητική επιστολή, ασφαλίζει και το έργο για περίπτωση ατυχήματος. Είναι και αυτό διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ασφαλίσει το έργο για περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση που θα γίνει ατύχημα, υπάρχει ασφαλιστικός όμιλος που θα καλύψει όλες τα έξοδα. Γι' αυτό για τον κύριο Γκικούδη. Αλλά τέτοια ασφάλιση δεν μας χρειάζεται. Όχι, απαντάω στον κύριο Γκικούδη. Ούτε εγώ θέλω να το βλέπω και να ξέρετε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Όχι, επειδή είναι πολύ μικρή. Επειδή γίνεται μελέτη κινδύνου και είναι πολύ μικρό το ποσοστό να γίνει περίπτωση να γίνει ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει αυτά. Μάλιστα. Αλλά σε αυτό που λέτε προηγουμένως, τώρα με το υδροκιάνιο και το κιάνιο, εγώ μπερδευτήκαμε. Ο κ. Γκικούδης δεν έχει καταλάβει ότι το υδροκιάνιο είναι αυτό που εξατμίζεται. Όπως πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Όπως πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που εξατμίζεται είναι το υδροκιάνιο. Να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήματα, γιατί συνέχεια τα συζητούμε. Πάμε σε μικρή διακοπή. Σε όξινο περιβάλλον και όχι σε... Ναι. Πάμε σε μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε αυτήν την συζήτηση που τραβάει και θα τραβήξει. Ο κύριος Μακρύδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, έχει το λόγο. Μέχρι τώρα τι έγινε, κύριε Μακρύδη, μάθαμε κάτι? Προσπαθώ, αν και εγώ δεν είμαι ειδικός, ποτέ δεν ασχολήθηκα με το χρυσό τα τελευταία χρόνια από δημοσιεύματα και αυτά, και έχω μία εμπειρία προσωπική από το τελευταίο μου ταξίδι που έκανα στη Φιλανδία και πήγα σε ένα εργοστάσιο εξόρυξης χρυσού εκεί και εκεί μου λυθήκαν πολλές μου απορίες. Και εγώ κάπως έτσι, όπως και ο κύριος Γκικούδης, ακούω με το κιάνιο, το υδροκιάνιο, τα PPS, τα εδώ στην πόλη μας είναι... Ναι, δεν τα γνωρίζω ακριβώς τι είναι. Είναι όλοι ειδικοί πάντως. Και η διαφορά μας με τους Φιλανδούς ήταν που όταν ρώτησα εκεί τους ανθρώπους εσείς τι λέτε για το κιάνιο, αυτό που γίνεται, ο διαχωρισμός στη λίμνη τελμάτων και στον απλό κόσμο, με τα πόσα PPS έχει στη Φιλανδία, επάνω στο Κιτήλα που είναι, έχει εκεί ένα εργοστάσιο χρυσού και έτυχε να πάω να δω εκεί, εγώ να δω. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν ότι εμείς δεν γνωρίζουμε όλα αυτά. Τι είναι αυτά που μας λένε, ούτε για το κιάνι, ούτε πώς γίνεται η εξόρυξη, ούτε τίποτα όλα αυτά. Υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος έρχεται και ελέγχει.
Κάθε τόσο παίρνει δείγματα είτε από το, τη λίμνη τελμάτων, είτε από, το, από τα αδρανή, όχι αυτά τα, που βγαίνουν μετά τα χώματα, που βγαίνουν μετά τα στήρα, πώς τα λένε εκεί. Παίρνουμε δείγματα, γίνεται μια τυχαία επιτροπή, παίρνει τα δείγματα και μαζί με τους ειδικούς εξετάζεται το αν είναι επιβλαβή ή όχι. Εκτός από όλο αυτό που είδα και μια άλλη απορία είχα και την έκανα εκεί στον ανάλογο περιφερειακό έλεγχο περιβαντολογικών ελέγχων που ήταν ο αρμόδιος, θεωρητής περιβάλλοντος και αυτός που είναι ο αρμόδιος εκεί και μας εξήγησε πώς γίνεται και τι γίνεται η διαδικασία. Και λέω, αφού τόσο μας λέτε ότι το νερό, συγκεκριμένα το νερό της λίμνης Τελμάτων εκεί, είναι, λέει, μας έφεδωσε ένα παράδειγμα, ρίχνουμε σε ένα χώρο 1000 ποτήρια νερό και το τελευταίο έχει το 1/10 για να καταλάβουμε πώς είναι η ποσότητα του ωκεανίου που βγαίνει στη λίμνη Τελμάτων. Αυτή είναι η ποσότητα που μπαίνει μέσα. Και λέω, η λίμνη είναι τεράστια, το φράγμα είναι 7 μέτρα υπερυψωμένο, από κάτω υπάρχει ειδική μεμβράνη για αυτή, εκεί που βγαίνουν τα στήρα μετά από την τελευταία επεξεργασία έχει πάλι ειδική μεμβράνη. Λέω, αφού όλα αυτά είναι τόσο ακίνδυνα όπως λέτε, το παράδειγμα, και δεν πήραν τα πουλιά νερό, ξέρω εγώ, όλα αυτά εκεί δεν είχε κάτι, αυτό ήταν η απορία μου. Γιατί το παίρνετε τέτοια μέτρα, διπλό φράγμα, μεμβράνη, όλα αυτά, γιατί δίπλα εκεί ήταν το ποτάμι, ένα κεντρικό ποτάμι Φιλανδία, ξέρετε, γεμάτη ποτάμια και νερά, δίπλα τα νερά, τα αυτά, ψαράδες, πουλιά, δέντρα, ένα περιβάλλον φοβερό. Και ήταν απλό για αυτούς. Είναι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελείωσε, δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές. Μπαίνουνε, άσχετα αν είναι χρήσιμες ή όχι, και εμείς οφείλουμε να τις εφαρμόσουμε. Και εκεί άρχισα λίγο, διότι και εμείς στον Εμπορικό Σύλλογο η άποψή μας ήταν αντίθετη. Ήταν κατά των χρυσορυχείων και εξακολουθεί να είναι. Περιμένουμε να συλλέξουμε όλο αυτό, να δούμε, να ακούσουμε ειδικούς, να βρούμε μία. Και να διαμορφώσουμε ξανά άποψη. Διότι τώρα, ενώ εδώ υπήρχε η λίμνη Τελμάτων, στην Αλεξανδρούπολη, στο πέραγμα δηλαδή που θα γίνει, έχει κατεργηθεί αυτή. Δεν θα γίνει η λίμνη Τελμάτων. Θα γίνεται με ένα άλλο σύστημα. Με φίλτρα, το νερό θα ανακυκλώνεται, θα ξαναπηγαίνει μέσα. Οπότε γλιτώνουμε από αυτό το βραχνά της λίμνης Τελμάτων. Εκείνο που λέω τώρα, ότι η κοινωνία με τα 10-12 χρόνια αντίστασης έφτασε σε ένα σημείο που πρέπει να διαπραγματευτεί. Να διαπραγματευτεί με το χρυσό, με την εταιρεία, και να συνυπογράψουμε κοινωνία και εταιρεία πράγματα. Και έτσι, χοντρά-χοντρά να τα πω για να μην τρώω και το χρόνο, νομίζω το σημαντικό σήμερα που έξω μιλάμε οι άνεργοι και τα οικονομικά όλων είναι χάλια σε αυτόν τον τόπο και φυσικά δεν θα τα θυσίαζα ποτέ έτσι εναντίον της υγείας των παιδιών μου ή των άλλων γενιών κτλ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πια, να κάτσουμε στο τραπέζι και να βάλουμε πράγματα που θα έχουν όφελος και σκοπό. Και ξεκινάω το πρώτο πράγμα είναι οι περιβαλλοντολογικές μελέτες. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Υπάρχουν ειδικοί, κατατίθονται, υπάρχει το Υπουργείο. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος εδώ, μεταλλευτικός κώδικας. Όντως είναι πάρα πολύ παλιός. Πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει και να δοθούν οι άδειες. Επίσης από τους Φιλανδούς, εκεί στην κουβέντα που είχαμε, πρέπει να εξορυχθεί όλο το μετάλλευμα. Δηλαδή, μην πάρει μόνο τα επιφανειακά και μετά τα άλλα, ή επειδή έχουν πολύ κόστος, δεν τα δούμε και παραμείνει ας πούμε, υπάρχει άλλο κοίτασμα και αργότερα ξαναβρούμε. Μέχρι εκεί που έχει πρέπει να πάρθει όλο και μετά να προχωρήσει σε νέες εξορύξεις. Να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Δεν με νοιάζει αν χρειάζεται 10-100 ανθρώπους να δουλέψουν στο εργοστάσιο. Με νοιάζει να τις διαπραγματευτούμε και να κλείσουμε τώρα τις θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 200 θέσεις εργασίας, να τις συνυπογράψουμε και αν δεν μπορούν να δουλέψουν στο εργοστάσιο γιατί δεν υπάρχουν, ας πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν το εργοστάσιο και να πηγαίνουν στο Δήμο. Να είναι ένα ανταποδοτικό προς το Δήμο. Να είναι οπωσδήποτε, ναι. Τόσες θέσεις εργασίας. Δεν χρειάζονται, εμείς θέλουμε τόσες. 250 πόσες θα συμφωνήσουμε, 300 θέσεις εργασίας. 300 θέσεις εργασίας. SAE, όσο λειτουργεί το εργοστάσιο. Ο κόσμος περιμένει να πάει έστω κάτι να γίνει. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, αφού πρώτα όλοι εσείς που σας ακούω έτσι με μεγάλη αγωνία, ο καθένας που είστε ειδικοί, έχετε σπουδάσει τα θέματα, αν και λίγο μπερδεύομαι, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πανεπιστήμια και να έχουμε τόσες μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ του ιδίου αντικειμένου ανθρώπων.
Εν πάση περιπτώσει, είναι δικό σας θέμα αυτό το τελικά της ζημιάς και του περιβάλλοντος. Εμένα με ενδιαφέρουν απλά και λειτουργικά. Οι θέσεις εργασίας, όπως σας είπα, ανεξάρτητα άμα χρειάζονται στο εργοστάσιο, μπορεί να γίνουν ανταποκριτικά στο Δήμο. Τα αντισταθμιστικά πρέπει να συμφωνηθούν τώρα. Τι θα πάρει ο Δήμος, τι θα πάρει η πόλη, τι θα γίνει με την παραλία, διότι εκεί είναι ένα θέμα, τι θα γίνει με το δάσος της Μαύρης Πεύκης. Εγώ δεν θέλω να φύγουν αυτά, αλλά σε όλα μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ορίστε. Βεβαίως. Η αποκατάσταση δεν είναι. Μας είπαν ότι μετά από την εξόρυξη, αυτό το, εκεί το ρηχείο που ήταν επιφανειακό, θα γέμιζε νερό και θα γινόταν λίμνη με ψάρια μέσα. Θα βάζανε ψάρια. Θα γινόταν μια λίμνη για ψάρια. Εκεί. Έτσι μας είπαν ότι θα είναι. Εδώ όμως, για μένα είναι πολύ σημαντική η αποκατάσταση. Και τη στιγμή που θα υπάρχει η μελέτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι τα χρήματα για να ξαναγίνει όπως ήταν. Όχι όπως ήταν. Εν πάση περιπτώσει, όπως θα το εγκρίνουμε. Βεβαίως είναι μακριά από είναι τουριστική επιτροπή. Νομίζω όμως ότι εάν υπάρχει πλέον το να μουλαρώνουμε τα πόδια και να λέμε τίποτα, τα κλείσαμε όλα, τελείωσε, είναι τα συνθήματα πολύ αρνητικά, δεν έχουμε. Μα η κατάσταση είδατε που έφτασε. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν ξέρω αύριο αν θα μπορώ να δουλέψω και εγώ και η γυναίκα μου. Έχουμε την πολυτέλεια της επιλογής. Φυσικά δεν θέλω να πεθάνω, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Ούτε κανένας συνάδελφός μου να θυσιαστεί χάρη στην ανεργία και να κάνουμε πράγματα τα οποία. Έχουμε κράτος, υποτίθεται, που λειτουργεί. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει βάλει όρους πρόσφατα ψηφισμένους. Και όλο αυτό μαζί μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί εμείς πάντα να μην μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα και αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε να μην κάνουμε τίποτα. Δηλαδή βλέπω δηλαδή και καμιά φορά το λέω και έρχομαι και σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν ήρθατε ποτέ στο σημείο να μην έχετε να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού σας, διότι εκεί είναι το μυστικό. Όταν και εγώ θα μου εξασφάλιζαν τα προστοζήν, ήξερα πάρα πολλές ρητορίες να λέω και να λέω όχι σε όλα, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Το θέμα είναι, κύριε Μακρύδη. Μισό λεπτάκι ναι. Ακόμα. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα και θα κλείσω εδώ, είναι πολύ σημαντικά και για μένα και για την κοινωνία. Και κάποια στιγμή όλο αυτό το πλούτο που μας τον έδωσε απλόχερα στην Ελλάδα ο Θεός, εμείς καθόμαστε, χρωστάμε σε όλο τον κόσμο και πατάμε πάνω στο χρυσό και εξακολουθούμε να πατάμε για χιλιάδες χρόνια. Εδώ γινόταν εξόρυξη στη Μαρόνια επί Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Αυτά στην προς τον πρώτο κύκλο. Σας ευχαριστώ. Όχι και είπα πρώτα η περιβαλλοντολογική μελέτη, πρώτο πράγμα εκεί. Δεν είπα εγώ η τοπική κοινωνία να αποφασίσει, αφού αποφανθούν ότι αυτά θα γίνουν έτσι, όπως λένε οι νόμοι, όπως λένε και οι Φιλανδοί, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στα άλλα. Αλλά ήρθε ο καιρός όμως να συζητήσουμε πράγματα τα οποία, διότι ωραία. Το fast track ναι. Είναι fast track. Καλά, το fast το συζητάμε. Το λέει... Και όταν εμείς λοιπόν, θα έρθουν και θα το στείλουν, δεν θα έχουμε χάσει το δικαίωμα της συζήτησης. Από αυτή την πλευρά, θα συνεχίσω από εκεί και μετά θα πάμε στο καθαρά επιστημονικό. Επιτρέψτε μας λίγο. Επειδή είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επειδή ξεκίνησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, ο κ. Χατζηκωνσταντίνου. Χαίρομαι γιατί ο φίλος μου ο Στάθης μίλησε με όρους αγοράς και εξέφρασε νομίζω το κοινό αίσθημα που υπάρχει στην τοπική κοινωνία. Και σαν πρόεδρος των ξενοδόχων της Θράκης αλλά και με την άλλη μου ιδιότητα σαν μηχανικός ήθελα να καταθέσω στο πάνελ ότι ανάπτυξη με μηδενικό ρίσκο δεν υπάρχει. Όποιοι επαγγέλλονται κάτι τέτοιο χαϊδεύουν αυτιά. Διαφορετικά θα γυρίσουμε στην εποχή του σπηλαίων. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μετρήσουμε το ρίσκο να είναι σε τέτοιο μικρό, ελάχιστο, προσδιορίσιμο όμως, μετρήσιμο νούμερο που να μας λέει ότι μπορούμε, ναι, να μην ανησυχούμε, απλά να επαγρυπνούμε. Και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και εδώ στο πάνελ επιστημονικοί φορείς, λαμπροί επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να στελεχώσουν και τον κρατικό μηχανισμό, αλλά μια και πιστεύω δικαίως όλοι μας δικαιούμαστε να έχουμε τις επιφυλάξεις μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, θα ήθελα να είχα ένα κράτος
τύπου Γερμανίας, τύπου Φιλανδίας, γιατί σε αυτό το ταξίδι που πήγαμε πάνω στη Φιλανδία, ένα από αυτά που μας εξέπληξε ήταν πόσο συντεταγμένα μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος και τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχουν οι πολίτες ενός κράτους στο ότι λειτουργεί σωστά. Στο ότι λειτουργεί. Δηλαδή η μόνιμη εποδός και των δημοτικών αρχόντων και των ανθρώπων της αγοράς και των υπηρεσιακών παραγόντων ήταν, μα καλά, γιατί συνέχεια ρωτάτε και ξαναρωτάτε και αυτά. Εδώ υπάρχουν οδηγίες και εφαρμόζονται. Και εμείς πάλι, και άμα δεν. Και αρχικά που οι άνθρωποι ίσως και προσβλήθηκαν, αλλά εμείς. Δεν υπάρχει άμα δεν. Ναι, εκεί δεν υπάρχει το άμα δεν. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Για να μην υπάρχει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή το άμα δεν και να δώσουμε τουλάχιστον στα παιδιά μας, πέρα από ένα φαλιρημένο κράτος, να δώσουμε τουλάχιστον ένα συντεταγμένο κράτος, θα πρέπει εμείς, τουλάχιστον για τη δικιά μας περίπτωση, να φτιάξουμε τους μηχανισμούς, έστω και σε τοπικό επίπεδο, να έχουμε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό, ο οποίος, εάν και εφόσον τελικά αδειοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο, να παρακολουθεί για λογαριασμό της τοπικής κοινωνίας την τήρηση των συμπεφωνημένων. Με πρώτη προτεραιότητα τους περιβαλλοντικούς όρους. Λέτε κάτι σαν αυτό που είχε γίνει με τον Πετρελαιακό. Ενδεχομένως. Νομίζω πρώτη τοπική και καλύτερη, όλοι όσοι εκφράζονται αρνητικά θα είναι οι πιο καλύτεροι επιτηρητές των συμπεφωνημένων. Έτσι. Και αν δεν φτάνουν αυτοί, νομίζω ότι μέσα από τα αντισταθμιστικά, τα οποία είναι ένα άλλο κεφάλαιο, κύριε Πετρίδη, το οποίο αξίζει να κουβεντιαστεί, διότι πολύ σωστά επισημάνθηκε ότι ο μεταλλευτικός κώδικας δεν προβλέπει αντισταθμιστικά για την τοπική κοινωνία. Δεν είναι όπως ο πετρελαγωγός που έλεγε ότι θα παίρνει ένα δολάριο και λοιπά, τόσα 35 εκατομμύρια πως ήταν. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ είναι μια υπόσχεση εξ όσων ξέρω της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία. Θα μας τα πει ο κύριος Μαρκόπουλος αν είναι έτσι και πώς είναι τέλος πάντων. Αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις. Εδώ λέμε ότι να διαχειριστούμε το ρίσκο. Ποιο είναι αυτό, το λίγο ρίσκο. Και να έχουμε κάποιο όφελος. Να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ύφεση και από αυτή την ανέχεια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι κάτι συμφωνημένο και κάτι νομοθετημένο. Διότι αύριο το πρωί αλλάξαν οι καιροί, πάρθηκαν οι υπογραφές και έρχεται μια εταιρεία, δεν λέω υποχρεωτικά η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά μπορεί να έρθει μια εταιρεία και να πει: συγγνώμη, οι προηγούμενοι σας τα υποσχέθηκαν, εμείς τα αναιρούμε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι των αντισταθμιστικών περνάει λίγο εξαπαλώνων ήχων και νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σοβαρό. Και δέσμευση συγκεκριμένη. Λέει. Και συγκεκριμένη και νομοθετημένη. Το άλλο θέμα που ήθελα να θέσω, αν και ξεκίνησα λίγο ανάποδα, είναι το εξής, ότι ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης έχει τουλάχιστον προς το παρόν μια αρνητική θέση για τα προχρησορυχεία. Βεβαίως μετά τις τελευταίες επαφές που κάναμε και την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων, έχουμε μπει σε μια και κάναμε, πρέπει να πω, επαφές και με τα χρυσορυχεία και με τις πλευρές που είναι αντίθετες, προκειμένου να αρχίσουμε να βλέπουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Έχουμε αρχίσει και το σκεφτόμαστε αν πράγματι αυτό που λίγο εις πολύ υπενήχθηκε και ο πρόεδρος του παραρτήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, δηλαδή αν η καινούργια μέθοδος που εξαλείφει τη λίμνη τελμάτων είναι πράγματι μια ασφαλέστερη, υποθέτω, μέθοδος σε σχέση με τη λίμνη τελμάτων. Σαν μηχανικός, οφείλω να σας πω ότι η ύπαρξη ενός χωμάτινου φράγματος σε μια περιοχή που γειτνιάζει με το ρήγμα του Βορείου Αιγαίου κάτω από τη Σαμοθράκη κλπ. Εμένα με ανησυχούσε, γιατί χωμάτινα φράγματα ανά τον κόσμο έχουν διαρριχθεί και σε μια σεισμογενή περιοχή, όσο λίγα και να ήταν τα PPM, με μια γειτνίαση, η λεκάνη απορροής με τη θάλασσα κλπ. Με έβαζε σε ανησυχίες. Τώρα αυτό το μοντέλο που λέγεται εδώ ότι πλέον γίνεται απόθεση στερεών. Περιμένουμε, δεν είμαι ο πλέον ειδικός, πολιτικός μηχανικός είμαι, να ακούσω από τους ειδικούς αν είναι μια εγνωσμένη, εφαρμοσμένη μέθοδος, η οποία να έχει εφαρμοστεί αλλού, να μην καινοτομούμε εδώ, και να έχει να μου τα εχέγγυα ότι κοιτάξτε, αυτό εφαρμόζεται, είναι ασφαλές, λειτουργεί 10, 20, 30 χρόνια και δεν έχουμε παρατράγουδα. Αν λοιπόν το περιβαλλοντικό κομμάτι έχει τις εγγυήσεις και μπορεί να είναι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος μετρήσιμος, μηδενικός, ξαναλέω, δεν υπάρχει.
τότε είμαστε υποχρεωμένοι στην τοπική κοινωνία να καθίσουμε και να τα ζυγίσουμε και να μπούμε πια στην ουσία του θέματος. Ποια είναι η ουσία, τι έχουμε να κερδίσουμε, πόσες θέσεις εργασίας, τι ανάπτυξη θα φέρει στα κύτταρα επάνω στη Φιλανδία, με έκπληξη και το καταθέτω. Είδα να παντρεύονται τα χρυσορυγεία με τον τουρισμό. Οι άνθρωποι μέσα σε 15 χρόνια κάνανε μια τουριστική έκρηξη. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, δεν το περίμενα, ομολογώ. Όταν ανέβαινα στο αεροπλάνο για να πάω επάνω, ήμουνα 95% αρνητικός. Για να είναι τουριστική ατραξιόν το χρυσορυγείο. Έτσι. Πέραν του χρυσορυγείου, Στάθη. Έχουν στήσει μέσα από τα αντισταθμιστικά, με τη χρηματοδότηση και των αντισταθμιστικών, έχουν στήσει ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο, διότι οι άνθρωποι πολύ σωστά σκεφτήκανε ότι, κοιτάξτε, το χρυσός δεν είναι ισαΐ. Κάποια στιγμή θα εξαντληθεί. Φροντίζουν τώρα να δημιουργήσουν αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα τους δώσει μια αυτοχρηματοδοτούμενη αειφορία και ανάπτυξη, ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο που θα τους πάει στις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Γιατί αν υποθέσουμε ότι σε 20-30 χρόνια δεν ξέρω πόσο θα εξαντληθεί το χρυσοφόρα κοιτάσματα, mm-hmm. τι θα κάνουν οι επόμενες γενιές. Αυτοί τώρα λοιπόν χρηματοδοτούν και έχουν φτιάξει ένα τουριστικό αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτά λοιπόν οφείλουμε να τα πούμε με κάθε ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι τιμάει κανέναν να κινδυνολογεί. Όχι γιατί κινδυνολογεί. Εγώ δεν δίνω σε αυτούς οι οποίοι είναι αρνητικοί ότι έχουν υστεροβουλία ή κακοπροαίρετη. Αγωνία, την καταλαβαίνω την αγωνία. Και τη συμμερίζομαι και σε μεγάλο βαθμό είμαι και μαζί τους. Αλλά η πραγματικότητα μου επιβάλλει και σαν μηχανικό να σκύψω πάνω από το πρόβλημα και να το δω πιο ενδελεχώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηκωνσταντίνου. Ο κύριος Βουκουρεσλής, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εύρου. Εμείς στο Επιμελητήριο Εύρου διαπιστώνουμε καθημερινά ότι ο τόπος μπαίνει σε μια πολύ βαθιά ηφαισιακή κατάσταση, η οποία αρχίζει να αποκτά και χαρακτηριστικά, δεν θα πω μόνιμα, αλλά θα πω μακροχρόνια. Δηλαδή, δεν βλέπουμε πραγματικά ένα χρονικό ορίζοντα όπου θα αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Θα σας πω δύο στοιχεία με αριθμούς που πήρα σήμερα το πρωί από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου μας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων σήμερα στην Αλεξανδρούπολη μόνο στον ΟΑΕΔ είναι 7.200 άνθρωποι. Των εγγεγραμμένων. Των εγγεγραμμένων ανέργων και φανταστείτε, καταλαβαίνετε όλοι εδώ ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι δεν είναι τα μέλη μας που κλείνουν καταστήματα, έτσι, δεν εγγράφονται στον ΟΑΕΔ και δεν είναι πολλοί νέοι άνθρωποι που τελειώνουν το λύκειο ή το στρατό ή το πανεπιστήμιο. Γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Άρα οι άνεργοι πραγματικά στην πόλη μόνο της Αλεξανδρούπολης είναι ένας αριθμός, νομίζω, αναπάντεχος και αυτό θα δημιουργήσει ή τουλάχιστον βλέπουμε μπροστά παρεπόμενα μεγάλα προβλήματα. Αυτό δεν μπορεί να μην μας ανησυχεί και να μην μας ενδιαφέρει και να συζητάμε. Ό,τι άλλο θέλετε, πολύ ευχαρίστως, αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε σήμερα. Το περιβάλλον που πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση και την επένδυση είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ότι πριν από 10 ή περισσότερα χρόνια, όπου συζητούσαμε τέτοια θέματα και τέτοιες προτάσεις σε ένα περιβάλλον, θα πω και επίπλαστης οικονομικής ευμάρειας. Επίπλαστης θα πω γιατί τα χρήματα της ευμάρειας αυτής προερχόταν είτε από δανεικά, τα οποία τώρα καλούμαστε να αποπληρώσουμε, είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό κατασπαταλήθηκαν. Επίσης θέλω να πω και οι οικονομολόγοι, αυτό πρέπει να το εξετάσουν, ότι ανησυχούμε πολύ περισσότερο γιατί αυτή η παράμετρο της ανεργίας, εκτός από το να λέμε την ανεργία 15-20% και πόσο ανεβαίνει, κατεβαίνει, έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Επειδή υπάρχει επενδυτική άπνοια και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο στον ορίζοντα και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ακόμα και ένα μικρό κατάστημα για να ανοίξεις χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να υλοποιήσεις επένδυση. Πόσο μάλλον μια μεγάλη επένδυση που θα πρέπει να περάσει γραφειοκρατικά στάδια εγκρίσης, το στάδιο της υλοποίησης του έργου και μετά να απορροφήσει το εργατικό δυναμικό. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, για να μην πω βεβαιότητα, η ανεργία αυτή να αποκτήσει μακροχρόνια χαρακτηριστικά. Και αυτά θα έχουν εκρηκτικές διαστάσεις, πολύ μεγαλύτερες από το 15 και 20%. Γιατί? Όταν η ενεργεία έχει ένα βραχυχρόνιο χαρακτηριστικό, ενδεχομένως ένα κράτος, ο ΟΑΕΔ, κοινωνική πόρη, κοινωνική εργασία ή οικογένεια, φίλοι, τράπεζες, διάφοροι άλλοι παράμετροι, μπορούν να την αντιμετωπίσουν μέχρι ένα χρονικό σημείο. Υπάρχει ένα χρονικό σημείο από το οποίο και μετά αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Θα πρέπει να δούμε τώρα
Και αυτό δεν θα γίνει σε 100 χρόνια, θα γίνει σε ένα ή δύο χρόνια ή και πολύ νωρίτερα. Αυτό θα αποκτήσει χαρακτήρα είτε κοινωνικής έκρηξης, ή θα αποκτήσει χαρακτήρα που εμείς είμαστε σε έναν τόπο που ζούμε εδώ. Εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν εδώ. Βλέπουμε, καταρχήν, αν οι άνθρωποι αυτοί δεν εκραγούν, αν δεν γίνει κάτι, θα φύγουν από τον τόπο. Οπότε, και εδώ είμαστε σε μια κριτική ευαίσθητη περιοχή και δεν ξέρω τι θα γίνει. Οπότε, σε σχέση με τη συζήτησή μας σήμερα, το επιμελητήριο έχει πάρει κάποια θέση. Το επιμελητήριο, με αυτή την παράμετρο και την επόμενη που θα σας πω, ναι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θέλει να ενημερωθεί με ψυχραιμία, με αριθμούς και χωρίς παροπίδες. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μαζί με τον αριθμό των ενεργών, σήμερα ζήτησα από τις υπηρεσίες μας τον αριθμό των ενεργών μελών του επιμελητήριου, ο οποίος είναι σήμερα για πρώτη φορά, εγώ είμαι στη διοίκηση περίπου 20 χρόνια, για πρώτη φορά κατέβηκε οριακά τις 8.000 μέλη. Έχουμε 7.986 ενεργά μέλη, ένα επιμελητήριο που πριν από χρόνια είχε φτάσει και τα 13.000 μέλη. Κάθε μέρα που πάω στη δουλειά μου, περνάω από καταστήματα τα οποία σήμερα έκλεισε αυτό, αύριο έκλεισε ένα άλλο. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε σεβαστοί επιστημονικοί όροι και η χημική και η γεωλογική και όλοι. Και τώρα, βέβαια, εγώ θα σας μιλήσω από τη δικιά μας άποψη. Έτσι, και σέβομαι τους επιστήμονες. Και αυτό σας είπα, ότι το επιμελητήριο σήμερα θέλει να ενημερωθεί. Αλλά με ψυχραιμία, με αριθμούς, με τεκμήρια. Θέλουμε τους επιστήμονες όχι μόνο να λένε αυτό είναι κακό ή το άλλο, αλλά θέλω να μας. Η τεχνολογία προχωράει, η επιστήμη προχωράει. Η δουλειά νομίζω των επιστημόνων, των καθηγητών της έρευνας είναι να μας βρει τρόπους να γίνει αυτό και όχι να μην γίνει. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει καλύτερα, πώς θα γίνει ασφαλέστερα, πώς θα γίνει αποδοτικότερα. Κύριε Βοκουρέσιλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε μικρή διακοπή. Αν επιτρέπετε, κύριε Πετρίδη. Επ' αυτού, κύριε Μακρύ. Πολύ, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να πω ότι το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών έχει 17 εργαζόμενους που για να είναι βιώσιμη πρέπει να αυξηθεί κατά 50% η ανακύκλωση, η μικρή ανακύκλωση που γίνεται. Ναι. Και μόνο το ένα κέντρο, γιατί θα γίνουν και άλλα στην περιοχή, μπορεί να φτάσει στους 50 εργαζόμενους. Δεν βλέπω κανένας να έχει σηκώσει μια αντίστοιχη καμπάνια όπως για το χρυσό. Γι' αυτό το πράγμα το οποίο δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ το ελληνικό δημόσιο, και το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Θέλω να πω ότι ρίχνουμε πάρα πολύ βάρος και θεωρούμε ότι θα είναι σωσίβιο ο χρυσός για την περιοχή, όταν υπάρχουν άλλα ζητήματα πολύ πιο απλά δεν βλέπω αντίστοιχη. Δεν νομίζω πως έχετε δίκιο. Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές και αυτό το οποίο πέφτουμε είναι ο τείχος της δημόσιας διοίκησης. Το ότι δεν προχώρησε η ανακύκλωση, κύριε Μακρύ, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν 15-50, επιτρέψτε μου την έκφραση, άχρηστοι που έχουν ασχοληθεί τα 10 τελευταία χρόνια με το θέμα αυτό και δεν έχουν κάνει τίποτα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εγώ λέω για το εργατικό κέντρο, το επιμελητήριο, θα πρέπει να το δει. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι ανασχεδιασμοί που γίνανε από την περιφέρεια με πολιτικές επιλογές. Ναι. Δεν ήταν ζήτημα. Αυτό μιλάμε. Αυτό μιλάμε. Μα λέτε, δημόσια μα λέτε... διοίκηση και πολιτική. Όχι, όχι, η πολιτική είναι αυτή η οποία βάζει δημόσια, διοίκηση. Άλλο δημόσια διοίκηση και άλλο ότι αλλάζαμε κάθε 3 και 2 το σχεδιασμό και έχουμε φτάσει να είμαστε μετά από 10 χρόνια που ήμασταν σε πρωτοποριακό επίπεδο σαν περιφέρεια στο σχεδιασμό να μην έχουμε υλοποιήσει τίποτα. Μα άμα αλλάζουμε κάθε 2 χρόνια. Έχουμε υλοποιήσει τίποτα. Γιατί αλλάζαμε τους σχεδιασμούς, όχι για τίποτα άλλο. Μπορούσαμε να τους υλοποιήσουμε, η τεχνική, η μηχανική, εφόσον υπήρχε σταθερός σχεδιασμός, θα είχε πολιτικό κλείσει. Προσωπικό λοιπόν και η δημόσια διοίκηση η οποία ακολουθεί τις αποφάσεις του πολιτικού προσωπικού. Αυτό είπα προηγουμένως εγώ. Βεβαίως. Δημόσια διοίκηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν και καθυστερήσεις τεράστιες, οι οποίες οφείλονται σε μελέτες, οι οποίες πάρθηκαν πίσω, ξανά έγιναν αλλιώς. Γιατί ζητήθηκε να αλλαχθούν. Θέλω δεν να εγώ απάντησα σε αυτό που είπε ο κύριος Μακρύς, ότι το συζητάμε και το κόβουμε εδώ, ότι το συζητάμε πάρα πολλές φορές, αλλά έχουμε βρει ένα τείχο απίστευτο που έχει να κάνει με το πολιτικό προσωπικό και τη δημόσια διοίκηση. Πράγματα τα οποία ήταν έτοιμα να γίνουν πριν από 10 χρόνια, δεν έγιναν. Εδώ πέρα υπάρχει μια επένδυση του χρυσού, ή μπορεί να είναι του χρυσού του βαμβακιού, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, δεν μπορεί να συνεχιστεί να προχωράει αυτή η υπόθεση έτσι, να μένουν τόσα χρόνια και ο κύριος Μακρύς να λέει αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Χατζηκοσταντίνου και ο κύριος Βουκουρέσλης. Κάτι πρέπει να γίνει. Επαγγελματίες έχουν εκφράσει άποψη πάρα πολλές φορές να μπουν σε αυτό, να επενδύσουν εδώ. Και ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει για να κατατεθεί ένας νόμος, υπάρχει σε αυτές εδώ ακριβώς τις επενδύσεις. Άρα είναι το ίδιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ενώ θα είχα να κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο πολιτικότατο σχόλιο. Ναι. Για τις τρεις τελευταίες τοποθετήσεις που άκουσα, είναι ολοφάνερο ότι θα μπορούσαν να πάρουν ένα χαρακτήρα ότι τα μείζωνα προβλήματα ανεργίας που υφίσταται αυτή τη στιγμή η περιοχή μας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκπτώσεις όσον αφορά τα ζητήματα υγείας και περιβαλλοντικών όρων. Κανένας δεν έκανε, όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό λάθος για να ολοκληρώσω, γιατί και ειδικά από αυτού αφορμή λίγο. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να επιβεβαιώσω. Ίσα-ίσα θεωρούμε το αντίθετο. Μισό λίγο, Κώστα. Ίσα-ίσα το αντίθετο θεωρούμε. Και οι τρεις ότι μας όσο καλύτερα, όσο περισσότερο υπάρχει ανάπτυξη, οικονομία, κατακεφαλή εισόδημα ανεπτυγμένο, τόσο καλύτερα είτε η ατομική συνείδηση περιβαλλοντική, οι δράσεις που κάνουμε, τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας, είτε η συλλογική περιβαλλοντική συνείδηση είναι αυξημένη. Όσο περισσότερο μπαίνουμε σε ύφεση, χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο, χαμηλότερο εισόδημα, όχι αυτή την επένδυση, όχι την άλλη, όχι την άλλη, τότε το περιβάλλον θα κινδυνεύσει πάρα πολύ. Και για τον κύριο που είπε προηγουμένως για την ανακύκλωση απορριμμάτων, εμείς είμαστε γενικά, να το ξεκαθαρίσουμε, καταρχήν υπέρ των επενδύσεων και σε όλες θέλουμε με αριθμούς να ξέρουμε ποια κεφάλαια θα επενδυθούν, mm-hmm, από πού προέρχονται, πόσες θέσεις εργασίας θα παράγουν, ωραία, τι εισόδημα θα παράγουν. Τι ωφέλη για τον τόπο. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και οι τρεις μας είμαστε γέννημα θρέμα Αλεξανδρουπολίτες. Λέτε για τα παιδιά μας να θέλουμε να αφήσουμε κρανίο τόπο. Ένα λεπτό. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, και οικονομικά και οικογενειακά, είναι εδώ. Λοιπόν, δεν επαγγελόμαστε το θάνατο. Εμείς αυτό που εκφράζουμε είναι την αγωνία για τα παιδιά μας. Διότι στα παιδιά μας πρέπει να δώσουμε προοπτική. Δεν πρέπει να τους δώσουμε καμένη γη. Και οικονομικά και οικολογικά. Κύριε Μαρκόπουλε, ναι. Ένα μικρό σχόλιο. Παρακαλώ, πολύ μικρό. Η εταιρεία δεν κάνει καμία έκπτωση περιβαλλοντική. Ίσα-ίσα που εφαρμόζει ακόμη πιο ακριβή και πιο. Δεν είπε για την εταιρεία. Όχι, μιλάω σε αυτό. Και η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν βάζει σε κίνδυνο καμία ζωή. Αυτό το λέω και το τονίζω. Έχουμε 8 εργαζόμενους στην Αλεξανδρούπολη και είναι όλοι από την περιοχή. Και θα έχουμε σε λίγο 200 εργαζόμενους, αν θα γίνει το έργο, εύχομαι. Και θα είναι και όλοι από την περιοχή. Η εταιρεία δεσμεύεται να έχει εργαζόμενους από την περιοχή, να έχει ανθρώπους της περιοχής να δουλεύουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλει σε κίνδυνο καμία ζωή και δεν έχει γίνει πουθενά αυτό. Το είδαμε στη Φιλανδία, το βλέπουμε καθημερινά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πάμε σε μικρή διακοπή, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε 2 λεπτά.